Πού να πάρεις και γήπελο. Ο Ηρακλής στους 32 του κυπέλου Ελλάδος. Μιλάμε για κατόρθωμα. Και αν τα δημοσιογραφικά κλισέ ισχύουν, η αρχή είναι το ίμιση του διαπαντός. Μιλάμε για το 13ο άθλο, έτσι. Ο Δημήτρης από το Αίγιο να πάρει τηλέφωνο στη γραμματεία του. 1-2. Ο Δημήτρης από το Αίγιο να καλέσει τώρα στη γραμματεία του Λίμπερο. Ο Δημήτρης από το πανέμορφο Αίγιο, στο οποίο έφαγε κούτρα ένα τόνο γουρουνόπουλα ο Τσαλτίδης πέρσι, να φάει, να καλέσει στη γραμματεία μας. 23-10-287-888. Αδέρφια, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Καλό Παναγιώτης Παπαδόπουλα στα δεξιά μου. Αχ, Μαριούλη, Μαριούλη, 32 κυπέλου, ωραία φίλε. Δηλαδή, αν πάρει κυπέλο, πιστεύω θα μπει στο μέσα. Πατ, σφαλιάζει το. Γιατί δεν μπορεί να πάρει. Κύπελο πήρα, ρε! Χρήστατο Τσαλτίδη είναι έξω σε ετοιμότητα και απέναντί μα, ουσιαστικά δίπλα μα, η μοναδική και τεράστια Αναστασία, μία από τι κορυφαίε μηχανικού ήχου στην Ευρώπη. Λοιπόν, στην κρύα βρίσκει του λακωνοπεδίου. Έτσι, να ξεκινήσουμε με τον σούπερ χορηγό μας, για να μην πιεζόμαστε μετά. Έτσι, γιατί έχουμε καρά σούπερ χορηγούς. Έχουμε καρά σούπερ χορηγούς γενικά, αλλά ο ένας ξεχωρίζει και με διαφορά. Και φυσικά αυτή είναι η Media Markt. Μετά τις διακοπές, όλοι κάνουν comeback στη Media Markt. Και πώς μεταφράζεται η λέξη comeback? Επιστροφή. Έτσι, από τα γαλλικά, comeback, επιστροφή στα ελληνικά. Αν λοιπόν κάνεις comeback στη Media Markt και πάρεις λευκές συσκευές σε μοναδικές τιμές, και επιπλέον θα έχεις 20% επιστροφή με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Επιστροφή. Η προσφορά ισχύει έως 22/9. Άρα είμαστε μέσα, έτσι. Σήμερα έχουμε 17, έως 22/9 για αγορά κορυφαίων λευκών συσκευών άνω των 399 ευρώ. Όροι στο www.epistrophe.eurobank.gr. Μην χάνεις χρόνο, κάνε τώρα τις αγορές στο καταστήματα Media Markt και στο mediamarkt.gr. Και ο Σπύρος ο Γιαβορίδης είναι κοντά μας, εμπορία και επισκευή αλουμινίου και κουφωμάτων. Ένα όνομα, ο Σπύρος ο Γιαβορίδης, εγγύηση στο σέρβις κουφωμάτων και ρολών. Όχι μόνο όνομα, Γιαβορίδης Σπύρος και επίθετο, έτσι και επώνυμο. Επισκευάζουμε την παλιά σου μπαλκονόπορτα, η οποία δεν βλέπετε και μπάζει από παντού, και την κάνουμε σαν καινούρια με λίγα μόνο χρήματα. Σπύρος Γιαβορίδης, κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον φίλο μας τον Σπύρο τον Γιαβορίδη, 23 15 53 93 10. Επαναλαμβάνω, 23 15 53 93 10. Λοιπόν, Λίμπερο 107,4 και Τρόικα, η εκπομπή η οποία φροντίζει την επιδερμίδα σου. Αυτή μου αρέσει πολύ. Ναι. Φαντάζομαι δεν είσαι ο μόνος. Είναι άρρωστη με τον Τάνο αυτή. Φαντάζομαι ότι δεν είσαι ο μόνος. Φαντάζομαι ότι δεν είσαι ο μόνος που σου αρέσει αυτή. Κοιτάει η Αναστασία, γέννη το κεφαλάκι, να δει ποια του αρέσει του Παπαδόπουλα. Σου λέει, όποιο και να σε αρέσει, εσύ καταδικασμένος είσαι. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα σούπερ διαγωνισμό. Για πες μας. Να πούμε ότι το καλοκαίρι συνεχίζεται, έτσι. Σήμερα είναι 53 Αυγούστου. Να πούμε όμως πρώτα τη γιορτή της ημέρας και μετά να είστε στην τζίτα για διαγωνισμό. Δευτέρα 17 Σεπτέμβρη. Σωτηρίου 2018 ή αλλιώς 53 Αυγούστου, σοφίας, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Δεν είναι πέντε, τέσσερις είναι. Σοφίας, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Ναι. Πιλεύς, όλα όσα έχει ο ΠΑΟΚ. Πιλεύς, Ηρακλείδου, Βέρας, Αγαθοκλίας. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα σε όσες και όσους γιορτάζουν. Στα πολύ γρήγορα μία Βέρα θέλω από τους γιο σας. Στα πολύ γρήγορα μία Βέρα. Ναι. Βέρα Κρούστα. Θυμάσαι. Τι. Πες το ρε. Βέρα Κρούστα. Βέρα του Όβη. Βέρα του Όφη. Φάρε τη Βέρα Κρούστα. Ούτε από τώρα βγάζουμε πάω ξέλι σε δίνουμε. Πάω ξέλι σε δίνουμε. Πάω ξέλι σε δίνουμε. Τι γίνεται. Γιατί ξέρετε, πρέπει να παραδείξει τα ονόματα έγκαιρα κτλ. Να σου πω κάτι, ναι. Παναγιώτη, γιατί μα το διαβάσω και χθες. Ναι. Άλλαξαν τα πράγματα. Τι? Δεν μιλάει κανείς για το πάω ξέλι. Γιατί ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Ναι, απλό πράγμα. Τελείωσε. Βέρα Κρούστα. Η Βέρα Κρούστα. Πάρε τηλέφωνο, Αναστασία. Έχω εκεί κατάλογο με ηθοποιού. Βέρα Κρούστα. Μπε στο Κρούστα.
Όχι στα ζυμαρικά, μην πάρει τον Ζουνιά. Μιλάμε για παντελώς άγνωστη. Μην πάρει τον Ζουνιά. Απορώ πώς μου ήρθε στο μυαλό, κατάλαβες. Ναι. Ναι. Καλημερίζουμε και, χρόνια, και ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά και καλά στην Βέρα Κρούσκα. Mm. Την πολύ καλή ηθοποιό μας. Ah. Την οποία δεν μπόρεσε να δώσει στο Αυλαία πριν δύο χρόνια. Σοπα, μια παράσταση. Έχασε ρεμάρι και εσύ. Αγαθοκλία, να πούμε χρόνια πολλά. Αγαθοκλία και σήμερα γιορτάζει Σοφία, πίστη, ελπίδα. Χρόνια πολλά στον Αγαθοκλέου, στον πρώην Άσο του Άρεο. Αυτό που ήρθε τζάμπα στον Άρεο. 700 εκατομμύρια. Ένα δις, 700 εκατομμύρια δραχμών. Για να βάλει ένα γκολ με τον Ηρακλή. Μαζί με το άλλο το πολυβόλο. Χρόνια πολλά στο Μάριο Αγαθοκλέου. Το Βερετένικο, ναι. Εδώ έχουμε. Το Σάλα τη Κύπρου. Ναι. Ναι. Εδώ έχουμε καμία πέρα την αγάπη. Αγάπη Γαβριλίδου, αγάπη, μεγάλε μου έρωτα. Ναι, χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα. Θα φας κάτι μάπες από τον Κόλκα. Θα φας κάτι μάπες. Γιατί είναι ο Κόλκας, γιατί είναι ο Κόλκας, τραμπούκος. Μην πειράζει τίποτα από τον ΠΑΟΚ 24. Τι είναι ο Κόλκας, τραμπούκος. Δεν πειράζει τίποτα από τον ΠΑΟΚ 24. Λοιπόν, αδέρφια, δώστε λίγη προσοχή. Πέντε εισιτήρια για την ματσάρα ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Τέταρτη αγωνιστική της ελληνικής Super League την ερχόμενη Κυριακή, στάδιο Τούμπας. Ώρα. Α, έτσι θες. Ώρα 8. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Θα σου πω όταν λήξει το ΠΑΟΚ, θα σου πω πόσο θα λήξει το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πέντε εισιτήρια. Κάνε υπομονή την άλλη Δευτέρα, σου πω. Πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Δίνει σήμερα η Τρόικα και ο Λίμπερος της καρδιάς σου. Μπράβο. Και δίνουμε και δύο διπλές προσκλήσεις. Και απαιτώ εννοείται να έχουμε τριπλάσια συμμετοχή από ό,τι για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Για απόψε, Σοκράτης Μάλαμας, Θανάσης Παπακοσταντίνου στο θέατρο Γης. Το live βασικά είναι sold out. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία από το Μανατζάρι που το τρέχει και μας δίνει δύο διπλές προσκλήσεις για τους ακροατές της Τρόικας. Απόψε, Σοκράτης Μάλαμας, Θανάσης Παπακοσταντίνου. Έτσι. Καλά, το Θανάση τζάμπα το λέω. Όταν λέω Παπακοσταντίνου, εννοώ ένα είναι ο Παπακοσταντίνου στην ελληνική σκηνή, ο Θανάσης. Πότε θα σε κυνηγήσει. Πότε θα σε κυνηγήσει και ο Βασίλη. Μπράβο, Μάργαρα το κόψα. Τι μάπε έχει να φάει για τον Βασίλη. Και σε ευχαριστάω. Σε ευχαριστάω, σε ευχαριστώ. Ευχαριστάω, ευχαριστώ. Ξεπαρθένιασμα από τον Τομάς, συμβολικό νομίζω. Τομάς έχει ο Λεβαδιακός. Παύλος Τομάς. Για το πάω ΚΑΕΚ, να είσαι καλά, φίλε, καλή εβδομάδα να έχεις. Πάντα δίνω σημασία στο πρώτο μήμα της εβδομάδας και της ημέρας, αλλά δικά της εβδομάδας. Πάλι για πάω ΚΑΕΚ. FM κενό, όνομα επώνυμο, προσέξτε. FM κενό, όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις live ή ΠΑΟΚ ή και τα δύο και το αποστέλεις στο 54-526. 54-526. Το καλύτερο σου τέρι, τη γυανόλευκη σημαία ετοιμάζω. Να πούμε ότι η 83η ΔΕΘ έληξε εχθές, yeah. Αλλά σύμφωνα με τον Ρασβάνο Τσέσκου συνεχίζεται και σήμερα. Άντε, θα φύγουμε. Έτσι. Δρόμο. Θεματάκια, όποιος θέλει, σχολιάζει ό,τι θέλει. Περιμένουμε, είχαμε αγωνιστική δράση. Θα κάποιο καιρό. Να μιλήσουμε για τον Ηρακλή. Για τον Ηρακλή. Πολύ πράγμα, όλο και με προσοχή. 19 στα πέναλτι. Όλο και 9-10 στα πέναλτι. 9-10, ναι. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ναι. Οι άλλοι, ο Ηρακλή έπαιζε όμως με 10. Όχι. Ναι. Λοιπόν, να τα πάρουμε τη σειρά γιατί πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν. Έτσι. Λοιπόν, κύπελο χθε στο Γρηγόρη Λαμπράκη. Ή αλλιώ Ελπάσο τη Καλυθέα. Ή αλλιώ κρύα βρύση του Λεκανοπέζου. Κυπεδάρα, πεθαίνω, τρελαίνομαι. Εθνικό Ηρακλή, κανονικό αγώνα 0-0. Παράταση 1-1. Ο Ηρακλή, ο εθνικό, από το 38 λεπτό αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο. Ο εθνικό από το 38 παίζει με παίκτη λιγότερο. Έτσι. Και δεν μπορεί να κερδίσει. Καθώ ο Ευθύμιο Παυλάκη αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, δικαιολογημένε και οι δύο σωστέ. Θα μπορούσε ίσω να είναι και κόκκινη. Δεν μα νοιάζει αυτό, να είναι καλά το παλικάρι, παρασύρθηκε. Δεν μου φάνηκε σε κανένα σημείο του αγώνα ότι ο εθνικό παίζει με 10 παίκτε. Τρομακτικά ανέτοιμος Ηρακλής, τρομακτικά ανέτοιμος, ωραίο παιχνίδι, το χάρηκα. Κόσμο, Μάρια. Ο Ηρακλής ανέβηκε φέτος, τιμωρημένη. Α, τιμωρημένη. Τιμωρημένη αυτή. Γιατί τόσο επεισόδιο είχε κάνει ο εθνικός. Τώρα ανέβηκε, με τα σπάτα έγινε χαμός πέρυσι, στα play-off, έπεσε πολύ ξύλο. Μεγάλη συγκίνηση, με αυτό ήθελα να ξεκινήσω, Χρύσανθε και Παναγιώτη. Ναι. Γιάννης Ματζουράνης, όσο ζεις. Όσο ζει ο Γιάννης ο Ματζουράνης, υπάρχει ελπίδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανατριχύλα από το πρώτο δευτερόλεπτο. Πώς τον είδες? Ντρέπομαι. Δεν του κάνει ούτε ένα κοντινό. Ούτε ένα κοντινό. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο του σκηνοθέτη. Ντρέπομαι για τον οπαδό του Ηρακλή, που είναι και φίλο μου. Δεν είχε κοντινό, γιατί δεν έγινε ούτε ένα πλάνο στην κερκίδα την από εδώ, γιατί πάρα πολύ απλά δεν υπήρχε κάμερα. Ναι, άλλο, δεν το ξέρω. Εντάξει, δεν υπήρχε αυτό. Με ρωτάει ο Παναγιώτης. Το γιατί εννοεί, κάποιο εννοείται. Ναι. Ούτε γενικά στην κερκίδα κοινή, όπως σωστά που λέει ο Χρήστος. Ούτε ένα πλάνο, ναι. Μπορεί να γυρίσει μία η κάμερα, μπορεί να γυρίσει κάπως, να τον πιάσει. Μπορεί. Στο γεντίκου λέει, έγινε προς τα εκεί από την κάμερα την από εδώ. Που είναι από τη μεριά των υψήμων. Εντάξει. Καλύπτεται από την Όβα με
16 νομίζω κάμερες, η Super League όπως και η ΕΡΤ1. Ναι, βρε. Ενώ το παιχνίδι κυπέλου καλύπτεται με 5. Ωραία, 6. Πάμε από αυτό. Ωραία. Για να φύγουμε από αυτό. Ωραία. Ο Εθνικός στην παράταση παίρνει το προβάδισμα με ένα πολύ πολύ ωραίο γκολ στο 95 του Γιώργου του Μάναλη μετά από την καταπληκτική προσπάθεια του Βασίλη του, του Μιλιώτη. Ο οποίος πλασάρει στο τέλος της φάσης με το έξω δεξί αφήνοντας Κουτρομάνο και Κανακούδη ως μη υπάρχοντες. Ο Ηρακλής ισοφαρίζει στο 120, στο 120 από την πολύ ωραία γλυκιά σέντρα του Εμμάνουελ Περόν από τα αριστερά. Οποιοςδήποτε άλλος από εκεί πέρα και Έλληνας θα την έστελνε, όπως ο Γιάννης ο Πασάς, γκασμά απέναντι, ρε Γιάννη Πασά, γκασμά στο πέμπτο δοκάρι, γλυκιά σέντρα και ποιος άλλος, ποιος. Ένας από τους κορυφαίους σκόρερ σε εθνικά πρωταθλήματα πέρσι στην Ευρώπη, ο Ρουβάς. Ο Χρήστος ο Ρόβας σκόραρε με απίθανο άλμα και off balance κεφαλιά στο 120, αφού στη συνέχεια από τη φορά που είχε, τυλίχθηκε γύρω από το δεξί δοκάρι. Είναι... Τη λύθηκε κανονικά, είναι απίστευτο. Δεν έχει ισορροπία έτσι. Στο είναι goal, απίστευτο. Όταν σκοράρε. Όχι, είναι κεφαλιά πολύ, ναι. Πάρα πολύ δύσκολη. Είπε κάτι off balance. Είναι off balance κεφαλιά. Πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Λοιπόν, ένα λάθο. Ναι, στο 120. Μάλιστα. Είναι τελευταίο λεπτό. Τελευταίο λεπτό. Ναι. Και είναι συγκλονιστικό. Τελευταίο λεπτό. Δεν ξέρω, φίλε. Λε και να πάρουν κύπελο, πώ κάνει έτσι. Όχι. Φοβάσαι κανένα κλεισάρι, φοβάσαι. Φοβάσαι. Όχι, δεν σημασία. Οπότε να το κλείσουμε. Πάμε στα μπενάλτ. Διαδικασία μπενάλτ. Όπου εκτελεί πρώτο ο εθνικό. Το πιάνει ο Γεωργίου. Εκτελέστηκαν σύνολο 21 πέναλτι. 22 πέναλτι. Μακρυγιάννη 0-0 out. Κλέιτον 0-1. Ρωμάνο 1-1. Ρωμάνο πρώην του Ηρακλή, έτσι. Μενδρινό 1-2. Νυν του Ηρακλή. Σκεντεράι, πολύ ωραίος ο Αλβανός, 2-2, Κανακούδης 2-3 και κάνει το σταυρό του, είναι απίστευτο, ο Κανακούδης είναι σε όλα αριστερός, αριστερόχειρας, αριστεροπόδαρος, κάνει σταυρό με το δεξί. Μάναλης 3-3, Ρόβας 3-4. Στερημένε, με το δεξί κάνεις το σταυρό σου, ό,τι και να είσαι. Α, ναι. Σμίλτος, πρώην του Ηρακλή, 4-4 για τον Εθνικό. Κάνει λέει το σταυρό του με το δεξί ο Κανακούδης. Ενώ σε όλα είναι αριστερός, είπα εντάξει. Ωραία, ωραία. Σμίλτος 4-4, Περόνε. Ο Περόνε στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και μένει το 4-4. Λεβέντης 5-4 για τον Εθνικό. Μουμίν με πεναλτάρα 5-5 για τον Ηρακλή. Μιλιώτης 6-5 για τον Εθνικό. Ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος. Γιάννη, σαν βετεράνος μου μοιάζεις. Τι κυλατίνη, έλεος. 6-6, άμα πας στα 19 στον Ολυμπιακό. Το 7-6, ζητώ συγγνώμη, δεν έχω σημειώσει ποιος από τον Εθνικό. Κουτρομάνος 7-7. Βλάχος 8-7 για τον Εθνικό. Ντούνης, πεναλτάρα απίστευτη 8-8 για τον Ηρακλή. Όχι, όχι. Βασίλης Βουτσινάς, ο γκολκίπερ του Εθνικού. Πάρα πολύ ωραίο. Το πέναλτι εδώ μεταξύ. Ναι. Το πιάνει. Το πιάνει. Ναι. Το πιάνει. Ο Παναγιώτης ναι. Βοσνιάδης. Προσπαθεί όμως να την μπλοκάρει, δεν τη διώχνει. Ναι. Και του πάει από κάτω φίλε. Και του φεύγει. Δηλαδή πάει να την μπλοκάρει ναι. Και του φεύγει μπάλα από κάτω και μπαίνει γκολ. Είδες τι είναι μερικές φορές ανοιχτός, σου λέει γιατί μήπως έρθει επιθετικός. Γιατί είναι σαν νομίζω ότι είναι ηρωή του αγώνα. Ο Παναγιώτης Βοσνιάδης ναι. Σχεδόν τα έπιασε. Που για πρώτη φορά στην καριέρα του ναι. Ο Αλέκος Βοσνιάδης προπονεί το γιο του. Ο Αλέκος του Γκαντάμ. Λοιπόν, ο γκολκίπερ, ο Βασίλης Βουτσινάς, ο γκολκίπερ του Εθνικού 9-8. Ο γκολκίπερ του Ηρακλή τον νικάει στο επόμενο για το 9-9. Ο Ρωμάνο θυμάται ότι έχει φάει ψωμί στον Ηρακλή και στέλνει την μπάλα στα χέρια του Παναγιώτη Βοσνιάδη. Μένει το 9-9 και ο Εμμάνουελ Περόν αυτή τη φορά ευστοχή για το 9-10. Να πω και εγώ τα πέναλτι στο ΠΑΟΚ για να νιτσάς την Κρυαβρύ 16-15. Ο 31 πέναλτι, θα πάει 11 λοιπόν, παρά. Ένα λάθος μεγάλο που έκανε ο Αλέκος Βοσνιάδης. Ο Ηρακλής δεν είναι έτοιμος, αλλά ο Ηρακλής θα ανεβεί. Έχει με διαφορά το καλύτερο υλικό στην κατηγορία μαζί με Τρίκαλα και Παναχαϊκή. Με διαφορά. Φαντάζομαι τι θα πει. Λογικά θα ανεβεί. Άλλους, δε, περίμενε. Λογικά θα ανεβεί. Θα έκανε λογικά πολλές αλλαγές. Έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Έκανε ένα μεγάλο λάθος ο Αλέκος Βοσνιάδης. Έβαλε όλους τους φετινούς καινούριους μαζί. Δεν έβαλε ούτε ένα δίδυμο από τους περσινούς. Ναι, στο πρώτο μάτς κατευθείαν βάζεις και ένα δίδυμο. Αυτοί θα παίζουν. Από τους... Στο πρώτο μάτς. Αφού δεν έχει, αφού τους έδιωξε. Έχει. Πώς δεν έχει. Δεν αφήνεις Μινά Πτηνόπουλο και Κώστα Παναγιωτούδη εκτός αποστολής. Και εκτός αποστολής. Και Χρήστο Ρόβα στον πάγκο. Α, ο Ρόβας πότε πήγε. Μόνο καινούριους. Ο Ρόβας πότε πήγε. Αλλαγή στο τέλος. Φίλε, πώς θα παίξεις. Θα αφήσεις τον Περόνι έξω. Θα αφήσεις τον Κλέιντον έξω. Ναι, ναι. Περόνι αλλαγή. Περόνι αλλαγή αν θες. Ναι. Κλέιντον σωστά αλλαγή. Σωστά αλλαγή. Βάζεις ένα δίδυμο φετινό.
Συμφωνώ. Το μισό σου το είπα παντού στο Ηρακλή. Ήμουν ανέτοιμο. Η ομάδα Γάμα Εθνική, η οποία δεν ξέρει καν πότε. Δεν είναι Γάμα Εθνική. Είναι ομάδα που ανέβηκε στη Β', παίζει στη Β'. Ναι. Συγγνώμη. Είναι ομάδα η οποία. Είναι για άνοδο τέλος στη Β' ο Εθνικός. Φίλε, πού παίζει. Στη Γάμα παίζει, ναι, στη Γάμα. Στη Γάμα, ναι. Τι δεν είναι Γάμα Εθνική, δε φίλε. Εσύ, δεν μπορώ, δεν με ανησυχεί ο Ηρακλής. Ακόμη μπάνια κάνει ο κόσμος. Δεν με ανησυχεί. Έχει με διαφορά κορυφαίο υλικό. Άκουσε με λίγο, Μαρία. Στόπερ για μπάρι κουκόλι είναι για γιατί η πρώτη εθνική είναι για μπάρι κουκόλι. Αγάπη, γιατί και παιδιά έχει που ήταν στον Άρη. Βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Τι πώ έχει, Ντούνι, Πασά. Μουμίν. Το Πασά δεν τον ήθελα. Τραγικό. Ντούνι, Πασά, Μουμίν. Λάθο κάνει αυτό. Ντούνι, Πασά, Μουμίν και άλλον έχει. Και Κανακούδη, Πέτρο. Τέσσερι από τον Άρη έχει. Ναι, τέσσερι. Συν Παύλο Μυροφορίδη, πώ να το κάνουμε, αποκτήσαμε μια σχέση μαζί του. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Άρα. Σας ναι. Βλέπω με μια συμπάθεια. Ενώ πήγαινε στον ΠΑΟΚ και τι έβριζε το Χαλκιά, ρε φίλε. Σε έβλεπα πρόπερση. Ναι. Το Βιτόλο και τον έβριζε. Ναι. Γιατί ο Χαλκιάς δεν ήταν φίλος. Ούτε το Βιτόλο. Ούτε το Βιτόλο. Και δεν, είχαν, δεν πρόσφεραν στον Άρη ναι. Αυτά τα οποία πρόσφεραν. Ο Ντούνης. Όχι ο Ντούνης. Ναι. Είδα μια προσπάθεια, ρε φίλε. Ναι. Εμένα αυτό με διάφορα. Ήταν διάφορος ο Βιτόλο στον Άρη. Ο Βιτόλο δεν ήταν αδιάφορο στον Άρη. Μα, πολύ καλό στον Άρη. Το εξάμεινο πάνω με πούλησε. Σου λέει να έρθει στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος. Της Ελλάδος. Άμα ήταν θα πήγαινε στον Ολυμπιακό. Ναι. Της Ελλάδος. Δεν είναι γέννημα θρέμα από τον Άτχο από τα Καμίνια. Ρενάτχο. Καλά, θα πάμε και εκεί μετά. Ρενάτχο. Πανηγυρίζει. Λες και γεννήθηκες, ρε φίλε. Στα Καμίνια. Εγώ δεν ανησυχώ αυτό. Και συνήθω όταν το λέω, το λέει Αριανό για τον Ηρακλή, ναι. Ηρακλειδέα για τον Άρη. Ακούτε κάποιο. Ναι, ναι, ναι. Εγώ σου λέω ποδοσφαιρικά καθαρά και θα δούμε ναι. Στην πορεία. Δύο πράγματα. Ναι. Θα σημειώνω. Πρέπει να ανησυχεί. Ναι, ναι, πε μου. Ένα. Θυμίζει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Τον Άρη πρόπερση. Τον Άρη πρόπερση. Τον Άρη, ναι. Που δεν ανέβηκε. Εκείνη τη χρονιά. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Βέβαια δεν είχε μυροφορίδη. Ναι. Να το σημειώσουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά θυμίζει πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο κομμάτι. Και θυμίζω τρία παιδιά. Με ένα παιχνίδι επίσημο περίμενε, και μάλιστα το κυπέλου. Καλά λέει. Το υλικό σου. Ακόμη μπάνια κάνει. Α, το υλικό. Το υλικό σου. Δηλαδή, καλοί ποδοσφαιριστές. Ναι. Καλοί ποδοσφαιριστές. Ναι, ναι. Οι οποίοι έχουν όνομα. Ναι. Αλλά η κατηγορία, και στο έδειξε χθες ο Εθνικός, ναι. Είναι μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό στη Γάμα. Ναι. Έτσι. Ναι. Που η κατηγορία πολλές φορές έχει ιδιαιτερότητες. Έχει ιδιαιτερότητες ναι. Και δεν μπορούν να ανταποκριθούν αυτοί οι καλοί ποδοσφαιριστές. Η κατηγορία θέλει παρακολουθήσει. Αυτό έχει ο Ηρακλής. Αυτό θέλει. Αυτό το πλήρωσε ο Άρης τότε εκείνη η χρονιά που ήταν που παίζατε στον Εύρο. Ποιον είχατε παίξει εσύ. Ναι, με τον Αγροτικό Αστέρα. Το κυριότερο όμως από. Αρνητικό, γιατί υπάρχουν και θετικά σήμερα. Το κυριότερο είναι, φίλε, ότι η ομάδα σου είναι γερασμένη. Είναι μεγάλη, ναι. Είναι πολύ μεγάλη. Μετά το 65-70 θα έχει πρόβλημα ο Ηρακλής. Είναι πολύ μεγάλη. Δεν έχει πει σεσβάρ. Είναι ένα πολύ μεγάλο για ένα ακόμα σημείο. Ναι. Ο Άρης πέρσι ναι. με το Μυροφορίδη είχε ναι. παίκτες ναι. οι οποίοι ήταν διψασμένοι για να πετύχουν και να ανέβουν. Ναι. Ακόμα και ο Πλατέλας ναι. ήταν στο σημείο που ήθελε η καριέρα του. Ναι. Είχε ναι. πάει. Πάμε. Θέλμα, κάνουμε κοιλιά. Μιλάμε για εθνικό Ηρακλή. Θυμάμαι την κομπή. Είμαι Ηρακλή, δεν μιλάμε άλλο για Ηρακλή. Ο Ηρακλή δεν ανησυχώ για τον Ηρακλή σήμερα τώρα από αυτό εδώ που είδαμε τον εθνικό πρώτο μάτς. Να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά. Και ποδοσφαιρικά θέλω. Σε ποδοσφαιρικά θέλω να πάμε σε άλλα. Πάμε στον Άρη σήμερα. Πάμε στον Πάο. Χάνουμε σήμερα. Χάνουμε τώρα. Τι χάνουμε με τον Ηρακλή. Χάνουμε τώρα. Ναι. Το όχι. Χάνουμε. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Πέντε μήνες δεν μιλάμε για τον Ηρακλή. Περιμένουμε τις γνώμες των Ηρακλειδέων, αλλά δεν μπορούμε να κρίνουμε τον Ηρακλή. Ντάλα καλοκαίρι με Κόπερτον. Δεν είναι Ντάλα καλοκαίρι. Με ένα μάτς κύπελλο με τον Ηρακλή. Το μάτς είναι τι να κάνουμε τώρα. Στο κενό της Καλυθέας. Καλά, επειδή σου είναι χάλια, γι' αυτό το λες. Δεν θέλουμε να το κρίνουμε. Ρε εσύ, τι να το κρίνουμε τον Ηρακλή. Η ομάδα λοιπόν αυτή. Ο Κλέιτον, ο Περόνε, αυτοί οι παίκτες. Πολύ ωραίο Κλέιτον. Όταν πάνε μέσα στα τρίκαλα και αρχίζει η κλωτσιά. Ναι. Τέλος. Καλά, δεν σημαίνει ότι θα περάσει. Το τέλος θα το δούμε, ρε φίλε, περίμενε. Δεν σημαίνει ότι θα περάσει. Τι θα κλωτσάνει η ένα φάουλ μπανάνα στο 3 ο Κλέιτον ναι. και να τελειώσει η φάση. Ναι. Έχει το καλύτερο αμυντικό χαφ της κατηγορίας. Το Μουμίν. Το Μουμίν. Ναι. Το καλύτερο αμυντικό χαφ ναι. της κατηγορίας. Πώς είναι αυτός, επειδή. Ναι. Μάρι, πώς είναι περίπου. Δεν έχει. Ηλικία ναι. τώρα, ο 30. Δεν έχει Τζόγλου δίπλα του. Δεν έχει Τζόγλου δίπλα του. Στα στόπερ έχει θέμα. Ο ένα είναι ο Κέιο Γιαμπάρη. Κάτσε, επειδή πολύ άλλος... επειδή, να πούμε στα γρήγορα της, ναι. Τον Ηρακλή χθε. Πώ ήταν ο Ηρακλή χθε. Παναγιώτης Βοσνιάδης στο τέρμα. Θέλω τερματοφύλακα οπωσδήποτε. Ο Αμπάρης. Γιατί ο άλλο είναι και ο Αμπάρη. Θέλω ένα τέρμα πιο νούμερο ένα, πιο στάνταρ. Παναγιώτη Βοσνιάδη. Λοιπόν, δεξί μπακ.
Δεξί μπακ Κουτρομάνος. Δεν νομίζω ο Βοσνιάδης να κάνει τέτοιο. Δεξί μπακ Κουτρομάνος. Βοσνιάδης, εσύ κάνει ο Βοσνιάδης. Τέτοιο πράγμα. Δεξί μπακ Κουτρομάνος. Αυτός και ο Μουρίνο είναι τόσο αντικειμενική. Αριστερό μπακ Κανακούδης. Κέντρο άμυνας Ζιαμπάρης Κουκόλης. Αμυντικά χαφ Μενδρινός Μουμίν. Δεν σχολιάζω. Δεκάρι Τάι. Δεν σχολιάζω. Δεξιά Ντούνης. Αριστερά Πασάς. Κορυφή Περόνε. Με αυτούς έπαιξε θέση ο Ηρακλής. Σ' ακούω. Αυτό. Δεν είναι, δεν μπορώ να εστιάσω πάρα πολύ και ένα. Και ένα-δύο Ηρακλής τους ξέρω χρόνια μύρλα από δεκαετία του 80. Όταν ο αντίπαλος θα έχει λίγο ταχύτητα και λίγο τσαμπουκά, ναι, και ξέρει λίγο να κυλήξει την μπάλα. Όπως ο εθνικός θες. Γρήγορος, ωραίος εθνικός. Θα έχει θέμα. Ναι, ναι, εντάξει. Θα έχει θέμα. Εξαρτάται, ναι, ας πω κάτι. Αν ανεβαίνουν δύο, πιστεύω θα είσαι στους δύο. Ναι. Αν ανέβει ένα. Με τα μπαράζ. Αν ανέβει ένας, μπορεί να έχει θέμα. Ένας υπάρχει θέμα, εννοείται. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε τους διαγωνισμούς, γιατί κάποιοι μάλλον δεν τους άκουσαν. Δίνουμε 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ματσάρα, έτσι δεν σχολιάζω. Ερχόμενη Κυριακή στάδιο Τούμπας. Ούτε ένα, ούτε τρία, ούτε τέσσερα. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και 2 διπλές για Σοκράτη Μάλαμα. Θανάση Κωνσταντίνου, ματσάρα αυτή, απόψε στο θέατρο Γης. Ο μοναδικός Πάπα Κωνσταντίνου της ελληνικής μουσικής σκηνής. Έτσι. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα ΠΑΟΚ. Ή live και τα δύο, αποστολή στο 54-526. Μουσική ανάσα και για να ακούσω Παναγιώτη. Μαρία, έχουμε διάλειμμα. Γιατί δίνουμε 5 εισιτήρια σήμερα και δίνουμε 3 και 2. Έχουμε πολλά. Έχουμε πολλά. Δεν ξέρω, αυτό το ορίζουν από μέσα. Sorry, δεν είναι δικό μου Παναγιώτη. Δεν είναι δικό μου αυτό. Θες διάλειμμα. Θέλει διάλειμμα η Αναστασία, να μην τρώμε το χρόνο μας. Ο Ρόβας τον πήγε, ποιος βγήκε, ποιον έκανε αλλαγή. Έβγαλε τον. Περίμενε. Μπαίνει ο Ρόβας, περίμενε. Σου πω τις αλλαγές πώς γίνανε, έτσι. Ο Μάναλης, το παιδί αναγκαστικά από τον Εθνικό 46, αναγκαστικά, όχι αναγκαστικά, λόγω της αποβολής. Λέει τον έβγαλε. Παίζει ο Μακρυγιάννης, βγαίνει ο Πολίτης. Μπαίνει ο Ρόβας στο 74 και βγάζει, ευτυχώς Θεέ μου, τον Γιάννη τον Πασά. Ευτυχώς. Και μετά μπαίνει ο Ρωμάνο, βγαίνει ο Τσιλιγκύρης ο Ηλίας, που ήταν καλός της ο Ηλίας. Και μετά μπαίνει ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο 96, βγαίνει ο Χρήστος Κουκόλης. Λογική κάπως η αλλαγή. Αν και χάσαμε σε ύψος εκεί πέρα, τέλος πάντων. Αυτά. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, καλημερίζουμε τον φίλο τον Κυριάκο που μπαίνει για συναυλία και λέει καλημέρα σας. Τον φίλο τον Χάρη που μπαίνει για ΠΑΟΚ και λέει χρόνια πολλά. Μάλλον για τις γυναίκες που γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρα και καλή εκπομπή, λέει ο Χαράλαμπος και μπαίνει για ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντίνος λέει ΠΑΟΚ, καλημέρα παιδες. Εμείς θα πάρουμε το κύπελο UEFA. Όχι κοκαίνες και ναρκωτικά, Κωνσταντίνε, πρωί Δευτέρας, να προσέχεις, να είστε μακριά από τα ναρκωτικά, παιδιά. Όχι ναρκωτικά. Δεν φτάνουν για όλους. Αυτά. Ο Ραφαήλ μπαίνει κατευθείαν για πάω. Έτσι. Και εμείς πάμε στο break. Θέλω απόψεις, γνώμες από φίλους του Εθνικού και φίλους του Ηρακλή. Ωραίο παιχνίδι. Μεγάλη συγκίνηση χθες, γιατί είναι η ομάδα που είναι η ομάδα της ζωής μου και έπαιζε μία από τις τρεις ομάδες που θα ήμουν οπαδός της αν δεν ήμουν Ηρακλής. Break και επιστρέφουμε. Γεια σου, Αναστασία. Γεια σου. Λοιπόν, βαθιά υπόκληση στην αγάπη την Γαβριλίδου. Η οποία... Τι ωραίο επίθετο, Γαβριλίδου. Και δουλεύει στο ΠΑΟΚ 24. Η οποία η εορτάζουσα αγάπη σήμερα έφερε μία πανέμορφη ποικιλία, όλα ένα και ένα, και από ζαχαροπλαστείο υψηλής κλάσης. Όχι ότι να είναι. Βαθιά υπόκληση. Μπράβο ρε αγάπη, να είσαι καλά. Φοβάμαι, λέει, μη με κράξεις πάλι, μην πεις τίποτα. Λέει, δεν κράζω. Δεν, εντάξει, οκ. Okay. Και την Παρασκευή είχε γάμο εδώ πέρα, είχε τίποτα εδώ. Εδώ, στο Λίμπερο. Ναι, ναι. Ορίστε, γάμο. Ξέρω, είχε τροπιτάκια, μπουγάτσες, είχε χαμός γίνεται. Την Παρασκευή. Α, ο Κόλκας θα φέρει. Ο Κόλκας, ρε. Ναι. Τέσσερα κουτιά έφερε. Γι' αυτό δεν λες τίποτα, ρε. Τον Κόλκα. Άντε, ρε, αλήτρα. Προφανώς δεν άκουσες. Και εδώ τον ύμνησα. Α, ύμνησα, εντάξει. Και στην εκπομπή τους μπήκα, ναι, και τον καραύμνησα. Α, εντάξει. Έχει την όνομα στο μηχανάκι. Και ξέρεις πώς παρήγγειλε, μου το είπε. Ναι. Ξέρεις τι είπα λέει αυτή τη φορά, ε. Ναι. Κόψε 4 κιλά μπουγάτσα. Φίλε, από πού πήρε μπουγάτσα? Από εδώ, από τη γωνία. Φίλε, εκπληκτική. Από το νέο. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Εσύ τόσο και με τυρί. Ναι. Και θέλουν κάποια στιγμή, έχουν πει, ναι, θα μπουν χορηγοί στην εκπομπή. Μα σε εμάς. Εδώ και 9 χρόνια το λέμε. πάρα πολύ καλή. Ο κολλητή του Κόλκα είναι παουσάκια. Ναι. Καλά, μην το κάνω, θα το κάνουμε έτσι. Εντάξει. Αυτό δεν ζήτησε. Δεν διαφορά ύψος αυτός. Α, ο Λεμπρόν είναι. Sorry, τώρα το κατάλαβα. Τον είδα, ρε, εσύ. Τον είδα. Τον είδα. Λοιπόν, Αναστασία, είμαστε έτοιμοι, μάτια μου. Είμαστε έτοιμοι. Η Media Markt είναι κοντά μας και παρουσιάζει την πρωτοποριακή υπηρεσία TV Calibration. Με το TV Calibration βλέπεις απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα και απολαμβάνεις στο maximum τις δυνατότητες της τηλεόρασής σου, που έλεγε η γιαγιά μου. Έλεγε τηλεόραση, όχι τηλεόραση. Αν λοιπόν αποφασίζεις να πάρεις μια καινούργια τηλεόραση, τότε αξίζει να την απολαμβάνεις στο maximum. Εξειδικευμένη τεχνική θα αναλάβουν να ρυθμίσεις τη τηλεόρασή σου για να έχεις απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα, σαν να είσαι εσύ
μέσα στην εικόνα. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός, Media Markt. Πριν πει για τα αποδητήρια, Μάρι, επειδή ανέφερε. Ναι, παλικά, ναι, ψυχούλα μου, ναι. Όλα τα λεφτά στι γιαγιάδε ξέρει ποιο είναι. Όταν βλέπω κάποιο σύριαλ και βλέπει ότι να κυνηγείται μια κοπέλα από κάποιο, τρέξε καλέ, θα σε πιάσει. Ξέρει που μπαίνουν, παιδί μου, μπαίνουν στο τίσσα, αλλά αυτέ εκεί πέρα. Ναι, ναι, που μπαίνει στο τίσσα. Ναι, εντάξει. Ναι, 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 αυτό. Η γιαγιά, μια από τι θυμηθήκα τη γιαγιάδε, έλεγε το λέει και η δικιά μου και του Μάρου. Έλα να σου δώσω δύο δραχμέ να πάρει σαντουέτ. Σαντουέτ κιόλα. Ναι, σαντουέτς. Εγώ πολλές φορές την τάιζα κιόλας. Ναι. Γιατί είχε πάρκι σου. Σαντουέτς που έπαιρνα. Έχω δει τη γιαγιά να ταΐζει. Η γιαγιά έτρωγε γκούντις, κυραλένη. Τον έχω δει να ταΐζει τη γιαγιά του να δεις. Η γιαγιά που της έδινε στο κουτάλι και έτρεμε καημένη. Αυτό φίλε είναι το πιο τρυφερό. Βέβαια. Και πρόσφατα τώρα. Βέβαια. Και μπράβο στο παρελθόν. Δεν σχολιάζω. Τη είπα όμως υπόσχεση. Μόλις τελειώσει το φαΐ μου κάνει ένα φραπεδάκι. Και μου έκανε έτσι, μου χτυπούσε έτσι. Τακ, 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 τακ. Όχι, γιατί και καλά, ρε παιδί μου. Πε το όνομα. Αν σε. Παναγιώτη. Το όνομα τη έδινε τέτοιο ρε. Τη έδινε Σέικερ για να κάνει φραπέ. Την κορόιδευε τη γυναίκα. Σοφία, πίστεως, αγάπη, ελπίδα. Ό,τι διαθέτει ο ΠΑΟΚ. Και Βέρα. Βέρα και Αγαθοκλία. Βέρα Κρούστα. Δύο διαγωνισμοί τρέχουνε. Ελπίδα πουλάτε στον κόσμο πολύ. Είναι η αλήθεια. Ναι, ναι. Πίστη, αγάπη δίνουμε. Δεν έχετε. Πίστη, αγάπη υπάρχει, ναι. Δεν έχετε. Ναι. Σοφία, αυτό υπάρχει. Δεν έχετε. Υπάρχει Σοφία στην Τούμπα, φίλε. Οι διαγωνισμοί είναι δύο και είναι διαγωνισμάρες. Πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Φαίνεται η διαφορά στη συμμετοχή σε σχέση με το ΠΑΟΚ Τσέλσι. Είναι τετραπλάσια. Ουδεμία σχέση. Αλλάξαν οι εποχές, δεν μιλάει ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ, έρχεται ολόκληρη Τσέλσι στην Τούμπα και δεν μιλάει ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ. Είναι απίστευτο. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της Βρωμο UEFA, φίλε. Ναι. Αν ο θεσμός ήταν και το Champions League, τώρα θα γινόταν πανσουλισμός. Παναγιώτη, αν πήγαινες για τετραπτοπέμπτος φέτος, ναι, θα γινόταν χαμός με την Τσέλσι. Εντάξει, με τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είναι πέναλτι του Ζαμπά? Όλοι λέτε ότι είναι πέναλτι. Δεν είναι, ρε φίλε. Ωραία. Δεν είναι, υπάρχει. Τι λέει ο κανονισμός? Τι λέει ο κανονισμός? Για πες. Χρειάζεται να πούμε όταν τελειώσουμε. Ναι. Πέντε εισιτήρια πάω ΚΑΕΚ και δύο διπλές για απόψε. Σοκράτης Μάλα μας, Θανάση Παπακοσταντίνου, Θεέ Ευρωγής. Όταν ο τερματοφύλακας, ναι, ανατρέπει, ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό, όχι, πεντακάθαρα, ναι, τον Ζαμπά. Ναι. Πού είναι η μπάλα? Δεν τρέπεστε. Εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν τρέπεστε καθόλου. Το πήγω, αυτό δεν λες. Τσίπα έχετε πάνω σα, ρε φίλε. Στα Χανιά είναι η μπάλα. Ναι, ναι, στα όχι στην Ιρά με τρέφτασε. Όχι, το δίκιο. Μου την πέσε. Μα έπρεπε να πάρει και κάρτα και ο Ζαμπά. Ο κανονισμός λέει, ναι, ότι αν η μπάλα είναι out. Όλοι τους δηλαδή και ο Αλεξέας Αποστολές, πώς δεν λένε, και ο Διαμαντόπουλος, αυτό το πράγμα προσέξε. Και πάνε η μπάλα που βρίσκεται, ας πούμε. Περίμενε, ρε λίγο. Τι λέει ο κανονισμός, πώς να το διαβάσει. Είναι out. Ή λίγο πριν το out. Δηλαδή έχει τελειώσει η φάση. Ναι. Δεν είναι πέναλτι. Μάλιστα. Αυτό λέει ο κανονισμός. Ο κανονισμός θα πρέπει αν να λέει. Αν βέβαια ήταν, ναι, υπέρ, ναι, της ΑΕΚ ή του, ναι, Ολυμπιακού, αυτό θα το είχατε διαβάσει, θα το είχατε γράψει, θα το είχατε πει. Σίγουρα. Στο συγκεκριμένο, ναι, πράγμα. Μάλιστα, έχετε δίκιο. Ναι. Επίσης. Η απόσταση από εκεί πέρα που έγινε ανατροπή μέχρι, μέχρι τη γραμμή του out, ποια είναι? Είναι 6 μέτρα. Η μπάλα είναι. Έλα, ρε, έχει κλωτσίσει την μπάλα ο Ζαμπά. Ναι. Την έχει στείλει out. Ναι. Και πέφτει όντως πάνω του ο αρτσούμπαλος αυτός ο. Ο τερματοφύλακας, ο Τατρό όρθιος σε όλο το υπόλοιπο μάτς. Ο Νάστος στο goal του Μπίζεσβαρ, ο Νάστος πρέπει να έχει διδάξει τον τρόπο με τον οποίο αμήνεσαι. Βάλε τον goal, Μαρί. Τι κάνει εδώ? Όχι, δεν πάει στο Μπίζεσβαρ. Λες και μιλάς για τον πάει προς την άλλη. Και μιλάς για το μοιραίο λάθος του Μπαρέζι, ρε φίλε. Όχι. Δηλαδή το τρομερό αυτό που κάνει. Στην άκρη ο Νάστος είναι τραγικός. Και άλλο φεύγαμε μπροστά από το παιχνίδι. Είναι τραγικός. Είναι τραγικός ο Νάστος. Φυσικά, ναι, φυσικά. Φυσικά. Όπως και ο Πανιώνιος. Όπως πέρυσι και ο Πανετολικός, όπως και πέρυσι ο Πανιώνιος. Δεν είπα τίποτα για το Πανιώνιος Πάκου. Είπα εγώ τίποτα για το Πανιώνιος Πάκου φέτος. Και για το περτινό και για το περσινό. Όφι, φίλε, και για το Πανετολικός Πάκου. Ματιαγμένο ήταν ο Όφι στο δεύτερο μήκρο, δεν μπορούσε να παίξει. Στο πρώτο μήκρο δεν μπορούσε να παίξει καλά. Και εγώ λίγο το είδα αυτό. Παραγγελ τώρα. Εντάξει. Στο 1-2 δηλαδή. Το θηρίο Όφι. Οι ιδανικοί και δεν παίζανε. Και δεν το αναδείξατε ότι οι ιδανικοί δεν παίζαν πάλι. Όταν τα κάνετε εσείς αυτά, δεν λέτε τίποτα, ρε παιδιά. Όταν τα κάνουν οι άλλοι, φωνάζετε. Να μην τα κάνει κανένας. Τέλος, ιδανική. Τα ίδια ίσχυαν, ρε φίλε, και τον Ουάρτα. Αν έπαιζε ο Ουάρτα, θα λέγανε τον έβαλε μέσα, κάτι στραβά μάτια. Αν δεν έπαιζε ο Ουάρτα, όταν ήταν στον Ατρόμητο, δεν έπαιξε γιατί δεν έπαιξε ο Ουάρτα. Δηλαδή, ή το ένα ή το άλλο θα γίνει. Μόνο στην Ελλάδα είναι αυτό. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο αυτό το πράγμα. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει. Και δεν υπάρχει, πρόσεξε.
Δεν ξέρεις γιατί είναι, δεν το λέω μόνο για τον ΠΑΟΚ, για όλους το λέω. Πες για τον Άρη, πες για όποιον θες. Δεν γίνεται ρε φίλε να μην παίζει ο παίκτης μετά από συνεννόηση των ομάδων. Για τον Παπασταριανό τον πανηγυρισμό. Είναι αδιανόητο. Θα πεις τίποτα. Τον Παπασταριανό. Ποιο? Τον γκολ που βάζει. Τον πανηγυρισμό. Γιατί ήταν πανηγύρι στο παιδί. Όχι, του λες και του χρωστάει κάτι ποδοσφαιρική ζωή, ας πούμε. Μπράβο στο Μανώλη. Έβαλε ένα γκολ και πήγε. Για πανηγύρι στον Πάο και έβαλε γκολ. Όχι, στη μία είναι αλλιώ, την άλλη είναι ματιαγμένη. Τι συμβαίνει από τα δύο παιδιά. Δηλαδή μαζί του παιδί τι λέει. Άλλο τι περιμένει. Τι είναι Παναγιώτη και Δημήτρη και Πέτρο τώρα. Εντάξει. Θα δει και την Κυριακή. Τα είδαμε. Θα δει την Κυριακή τι θα γίνει. Θα πάση θυσία να προσπαθήσει να το βγάλει ισοπαλία. Όπω και το Ολυμπιακό Πάο, πάση θυσία να προσπαθήσει να το βγάλει ισοπαλία. Έχω πολύ κακό πρόστιμο για το ΠΑΟΚ. Ναι. Έχω πάρα και πολύ εγώ, κακό πρόστιμο. Και εγώ δεν έχω πάρα πολύ κακό. Για να είμαι εγώ μόνος πρώτος. Τι? Ναι. Ποιος ναι. Κάτσε σήμερα παίζει, περίμενε λίγο. Και για σένα σήμερα πολύ καλή φωνή δεν έχω. Άρα θα πω ότι το βλέπω άσο. Το μάτς είναι δύσκολο. Το βλέπω άσο και over. Το μάτς είναι δύσκολο σήμερα. Είναι δύσκολο. Και επειδή του έχω φοβήσει κιόλα, θα μου φύγει και καλά καμικάζ διαιτητή από την Ήπειρο του Βρακά. Αλλά. Ποιο παίζει. Λέτε για το ΒΑΡ. Λέτε για το ΒΑΡ. Ο Μάτος θα συμμετέχει στο ΒΑΡ. Ναι, θα συμμετέχει. Αυτή μία κοπανάει τον παίκτη του Όφη. Ναι, κίτρινη. Ωραία. Δεύτερη πατάει. Στο ένα το λεπτό. Πατάει. Δεν δείχνει κίτρινη. Περίμενε. Φυσικά. Πρώτη δείχνει. Τη δεύτερη φορά που την κοπανάει δείχνει. Στη φάση εκεί που πατάει τον Αργεντίνο του Όφη. Όπως και του το λέει. Όπως πάτησε και ο Κότσιρας. Στο Πάο Καστέρα Τρίπολη και εσείς εστιάσατε φυσικά στο πέναλτι που κέρδισε ο Πάο με τον Πρίγκο. Εκεί πέρα και το άλλο δεν το είδατε. Α πούμε, κλείσατε τα μάτια. Εμείς δεν το είδαμε. Να, δεν το είδα. Εσείς που είστε αντικειμενικοί του Μάτος, το είδατε. Μην μαλώνετε, παιδιά. Ναι. Το είδατε. Το είδαμε, ναι. Και. Τι και. Δώσ' μου στο 3. Δώσ' μου στο 3 το πέναλτι. Εδώ προσπαθήσατε να βγάλετε το 3. Δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν υπάρχει και κάρτα. Δεν με τρελάνε. Η μπάλα έχει πάει στα Χανιά, έχει φτάσει. Ναι, όχι στην Ιερά Πέτρα. Δεν πάει να κοιτάξει τα Κρυστοφάιδα. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό Μάρι είναι να το πει σε περίπτωση που πάει τελικό η Manchester United με τη Juventus και κερδίσει τέτοιο πέναλτι United στο 89 με σκόρ 1-0 και πει η μπάλα, ενώ ο τελικό είναι στο Άμστερνταμ, έφτασε α πούμε στην Ουτρέχτη. Αυτό να πει. Εκεί θα πουλήσω τρέλα ω οπαδό. Και εγώ πουλάω τρέλα. Μαζί σου. Μαζί σου κανένα πρόβλημα. Έχω απάντηση. Ποια είναι η απάντηση. Δεν θα πάρουμε ποτέ τελικό. Πέρα και δεύτερη. Σοβαρή απάντηση. Η πρώτη σοβαρή, αυτή που έδωσα εγώ. Η απάντηση θα δώσω εμπεριέχει και εμένα ως Χρύσανθο. Ναι. Εγώ αυτό που θέλω από όλους εσάς, από τους παοξίδες σε πρώτη φάση, εσάς από τους παοξίδες, από τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ κτλ. Είναι να παραδεχθείτε ότι ναι ρε φίλε, αλλιώς τα λέω όταν είναι ΠΑΟΚ, αλλιώς τα λέω όταν είναι ΠΑΟΚ. Όταν παραδεχτείτε εσείς, αλλιώς τα λέω όταν είναι ΠΑΟΚ. Εγώ σου λέω. Γιατί, εγώ σου λέω γιατί πέρσι, γιατί πέρσι μπουκάρει ο Σαββίδης μέσα στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ για να πείτε την ομάδα να φύγει εκτός γηπέδου και όλοι εστιάζεται. Όχι, μετά από δύο μέρες όλοι εστιάζεται ότι μπουκάρε με όπλο μέσα. Άλλο από μπουκάρο για να πάρω την ομάδα να φύγει. Την ίδια στιγμή, τι? Την ίδια στιγμή το είπαμε εμείς. Όχι μετά από δύο μέρες. Είπατε και αυτό. Εσύ που τότε φέρετε, φίλε. Το ΠΑΟΚ ΑΕΚ που μπουκάρε με όπλο. Και γι' αυτό. Και γι' αυτό. Όλοι μας, όλοι οι υπόλοιποι εκτός από εσάς. Εκτός από εσάς και τους Ολυμπιακούς παλαιότερα, κάνουμε αυτό το πράγμα και το λέμε. Ποιο? Ναι, ρε φίλε, αν ήταν μάτς του Άρη, θα έλεγα είναι πέναλτι. Αυτό θα έλεγα. Εσείς δεν το λέτε αυτό το πράγμα. Λέτε όχι. Ήταν. Ποιο να πω, ρε φίλε, δεν γίνεται η ίδια ακριβώς φάση για μένα. Ποιο να πω, δεν γίνεται πέναλτι. Η ίδια ακριβώς φάση για μένα. Λέτε δεν ήταν. Για ποιο πράγμα. Φέρουμε συγκεκριμένο παράδειγμα. Τρώμαξε κοπέλα. Δεν μα πει καμιά φορά. Με το αντικείμενο. Με, δηλαδή, με το τέτοιο, με το ρολό χαρτάκι. Λες δηλαδή ότι σε Άρης ΠΑΟΚ, ας πούμε, το πέναλτι ας πούμε, του Ζαμπά στο 89 υπέρ του Άρη και δεν το δώσω ας πούμε, αυτό το πέναλτι. Θα βγω εγώ την άλλη μέρα και θα πω δεν ήταν γιατί η μπάλα έφτασε ρε φίλε στην Πότσαρη. Ναι, ναι. Παναγιώτη, αυτό λέει αυτό. Ναι, αυτό θα πείτε. Αυτό θα πείτε ρε φίλε. Αυτό λέτε. Όχι αυτό. Όποτε έχει υπάρξει τέτοιο. Του Πρίγιοβιτς. Λέγατε ότι είναι. Ναι. Πες δεν είναι. Αντίστοιχα το ίδιο πέναλτι άμα το πάρω εγώ θα κλέτε 15 μέρες. Ξεφεύγει, ξεγλιστρά σαν χέλο το σου λέω για τον Κότσι να πρέπει να φάει κόκκινη κάρτα, ρε φίλε. Ενώ εσύ εστιάζει, ρε παιδί μου, στο Μάτος, κατάλαβε τι γίνεται. Γιατί ο Μάτος είναι το κόκκινο πανί. Γιατί ο Μάτος το κάνει πολύ συχνά, Παναγιώτη. Το κάνει πολύ συχνά. Αυτό σου λέω ότι εγώ το λέω, το κάνω αυτό. Το λέω ότι το κάνω. Λέω ότι αλλιώ το λέω για τον Άρη, αλλιώ το λέω για τον Πάο. Πώ έχει την απέτηση, ρε φίλε, ο άλλο να το πει εσύ. Εσεί όμω δεν το παραδέχεστε. Τι να παραδέχετε, το ολόκληρο πρωτάλληλο που κλέψαν πέρσι. Δεν σου κλέψαν τίποτα, πέταξαν αντικείμενο. Να μην μπούκαρε ο άλλο με το όπλο. Εντάξει. Εντάξει. Στιμάμαι δηλαδή μετά την κουρομπίλια αυτό το πράγμα. Είπες. Να μην πετούσε ο αντικείμενο εκεί στην κουρομπίλια. Είπε ότι με την κουρομπίλια λέγατε. Ναι. Το λέγατε γιατί το λες εμένα, ρε φίλε αυτό το πράγμα. Πώς να το πω. Ωραία, καλά, το λέει γενικά, δεν λέει παραγγελία. Δεν βάζει για εσένα το. Δεν είπα εσύ προσωπικά. Εντάξει. Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Δεν παραδέχεστε. Δεν παραδέχεστε ότι λειτουργείτε οπαδικά.
Ναι, ρε φίλε, τα λέω αλλιώς με τον ΠΑΟΚ. Αυτό κόψτε το, κόψ το να μπορείς, Αναστασία. Μα εμείς το παραδεχόμαστε. Ποιο, ποιο, σημείο θες Παναγιώτη να το κόψει, ποιο. Δεν παραδέχεστε ότι λειτουργεί το παδικά. Ναι, ρε φίλε. Λέτε για το ίδιο πράγμα. Το αλλιώς θα είναι για την ομάδα. Καλά, αυτό είναι για όλους. Εφηθόδη, όπως είπε για όλους. Και εγώ, και εγώ θα κάνω την παραδοχή. Ξαναλέω, μήπως δεν τα λέω, μήπως δεν μιλάω καλά ελληνικά. Τα είπε σωστά, τα είπε για όλους. Αλλά εγώ και εσύ το παραδεχόμαστε ότι γίνεται. Αυτοί δεν το παραδέχονται. Λένε το 50-50. Ναι. Θέλουμε την ΕΠΟ 50-50. Δεν λένε. Μην με μπλέξει με αυτά τα πράγματα. Παλεύουμε με την ΕΠΟ και τον Ολυμπιακό για να παίρνουμε τις ενώσεις για να ευνοούν εμάς. Δεν το λένε. Λένε εμείς θέλουμε το καθαρό ποδόσφαιρο. Και ποια είναι η εύνοια. Κατάλαβες. Αυτό ρε φίλε, αυτό είναι που με εκνευρίζει αυτό. Γι' αυτό που λέει ο Παναγιώτη που έχει λίγο δίκιο, ξέρεις τι γίνεται. Είναι δύσκολο Παναγιώτη να διαλυθεί η παλιά καθιστική ατάξη. Το παλεύει σκληρά ο ΠΑΟΚ. Η εύνοια είναι ότι από εκεί που σε βόλευαν τέταρτο, τώρα διεκδικείς πρωτάθλημα. Αυτή είναι η εύνοια. Αυτό είναι. Σιγά σιγά είναι step by step. Έχει δίκιο. Αυτό τελειώσαμε για σήμερα. Για τον πανηγυρισμό του Νάτχου. Για τον πανηγυρισμό του Νάτχου. Έχει τίποτα καμιά σημείωση για Σλαμά. Παναγιώτη, στο λόγο μου Ολυμπιακό δεν έχω δει ούτε μισό δευτερόλεπτο. Τι γιατί να μην πανηγυρίσει, κάτσε βάλει γκολ στο Νάτχου. Και εδώ πήγε να πάρει την τετροπέτα του Ατήλιο, ρε φίλε. Καλά, κάτσε, το γέννημα θρέμα του Πειραιά, αυτός εδώ ο άνθρωπος. Επέτυξε του Ολυμπιακού. Απέτυξε του Ολυμπιακού. Είναι, ο Ανατολάκης. Αν τα κάνει η ποδοσφαιριστή του. Αν τα κάνει ο Τζαβέλας, από πότε ρε φίλε έχεις του. Ο Ανατολάκης. Φόλα πάω το παιδί. Φόλα πάω. Πιο άρρωστο πάω. Δεν υπήρχε τον Ανατολάκη. Εκεί είναι Ολυμπιακός. Τι να κάνουμε. Παιδιά, ακόμη και τώρα που είναι 11 παρα 2, ένα τεράστιο ευχαριστώ και από τους τρεις μας για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς σήμερα. Ειλικρινά, από καρδιάς. 7-16 πήραμε το μήνυμα, να είσαι καλά. Θωμάς Τόντον, οπαδός του Ηρακλή. Δεν μπόρεσα να πάω, μοιάζει. Μου μήνυμα, δεν μπορούσα να πάω στο αρχαίο. Μάρι, ναι. Μέχρι τι 6 το πρωί. Δεν μπόρεσα να πάω. Είχε καφέ χθες για το Σιμάνι Φωτόπουλο. Πολλά λεφτά. Ο Ηρακλειδέας Θωμάς Τόντον μοιάζει να συμφωνεί με Τσαλτίδη και λέει: χθες το γκολ του Ρόβα δείχνει τον δρόμο. Καλή και η εμπειρία, αλλά σαν την τάβλα και την φιλοδοξία δεν έχει. Αυτό λέω. Ευτυχώς ο Γενάρης. Ναι, ευτυχώς ο Γενάρης δεν αργεί πάντως. Μπας και έρθει κανανιάτο. Πρόσεξε λίγο. Έχεις. Ναι. Έχεις. Ναι. Μενδρινό. Κώστα, ναι. Κλέιτον. Τον θέλω. Τον θέλω. Πολύ καλός ο Κλέιτον. Ναι. Περόνε. Τον θέλω. Ντούνι. Που δεν είναι τόσο ο Ντούνις αυτό που θα πω. Ο Ντούνις δεν είναι. Ναι. Πασά. Πασά όχι. Που δεν είναι καθόλου. Πασάς είναι καλός. Ναι. Για τα δεδομένα. Έχει ναι. Τρέρα κτλ. Δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτοί οι παίχτες. Θυμίζω, σου ξαναλέω, τον Νίλιτς, τον Τάτο, τους παίκτες του ΑΚ την πρώτη σεζόν. Ναι, δηλαδή, ναι. Καλοί ποδοσφαιριστές, ναι. Έμπειροι. Αυτούς θες όμως, φίλε. Περίμενε. Τέσσερις αγωνιστές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα και θα καίει και θα καίει μπάλα. Δεν θες τον 20χρονο. Το λέω λοιπόν με την εμπειρία της σφαλιάρας της πρώτης χρονιάς. Δεν θες αυτούς. Δεν θες αυτούς. Δεν θες μόνο αυτούς, Έλληνα, πιο χρυσό. Δεν θες αυτούς. Δεν θες αυτούς οι οποίοι εξαρτάται το μέλλον τους από την άνοδο του Ηρακλή. Αυτούς θες. Τότε δεν μπορεί να παίξει με πέντε νέους. Δεν είπα να παίξει, ρε φίλε. Με Παναγιωτούδη, με Κοινόπουλο, με Ρόβα. Μόνο τέτοιους έχεις αυτή τη στιγμή. Ναι. Μόνο τους άλλους ναι, έχεις. Ναι. Προφανώς θα γίνει και αυτό σιγά σιγά. Μα εγώ σε πρόλαβα. Γι' αυτό λέω. Πολύ αργός. Δεν μου αρέσει πολύ να κάνω τον coach εκ του ασφαλούς. Αλλά αυτό είπα και τον Βοσνιάδη χθες. Τον Αλέκο τον Βοσνιάδη. Ο Άρης πέρσι ξεκίνησε 30 πρόπερσι. Ξεκίνησε 30 Ιουλίου την προετοιμασία και ήταν όλοι οι παίκτες εκεί. Ήρθε μόνο ο Πλατέλας το Σεπτέμβριο. Δεν έχει κάνει προετοιμασία. Όταν αυτά τα βαριά κορμιά δεν έχουν κάνει προετοιμασία, εγώ στο λέω τώρα ποδοσφαιρικά. Ούτε να κουλαντρίζω, δεν λέω ούτε τίποτα. Το πιάνω, ναι, ρε, όχι, είναι, υπάρχει ξέρω, θέμα ναι. Εκεί. Εξαρτάται όμως καθαρά ναι. Από την ποιότητα των άλλων. Ναι. Δηλαδή, αν ο Ηρακλής φέτος είχε μια Λαμία και έναν Απόλλωνα, όπως είχε ο Άρης εκείνη τη χρονιά. Αλλά δεν ξέρει τι θα προκύψει. Δεν θα ανέβαινε. Ναι. Δεν ξέρει τι θα προκύψει, τι βιταθλητικέ ομάδε υπάρχουν. Αυτό σου λέω. Και αυτό λέω. Εξαρτάται ναι. Από την ποιότητα. Ναι. Δηλαδή, αν η Δόξα και η Παναγαϊκή. Γιατί αυτή είναι κυρίως. Και τα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα σε δεύτερο βαθμό. Η Δόξα ναι. Και η Παναχαϊκή είναι. Δεύτερο βαθμό, αλλά φίλε έχουν μια ήττα στα τελευταία δύο χρόνια στα Τρίκαλα. Και, μέσα. Και. Από τον Άρη. Ναι. Και η Κέρκυρα. Στο διάφορο. Ναι. Η Κέρκυρα είναι καλή ομάδα. Ναι, και η Κέρκυρα. Ναι, ναι, ναι. Η Κέρκυρα είναι καλή ομάδα. Έχουν συνέχεια και έχουν τα κονέ τη Β' Εθνική, θα έχει πρόβλημα ο Ηρακλής. Ναι, εντάξει, εγώ δεν σου λέω ότι αμάν τελείωσε. Απλά δεν μπορώ να κάνω να είμαι τόσο αυστηρό με ένα μάτσο κυπέλλου. Πέρσι υπήρχε Άρης και Όφη. Ναι. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα έπαιζε άνισα. Ήταν λίγο ναι, ήταν λίγο ναι, ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Αν λοιπόν υπάρχουν μία-δύο ναι. Τέτοιες ομάδες και γι' αυτό θα παίξει ρόλο και πώς θα ανεβούνε, ναι. Θα έχεις θέμα. Θέλεις για μένα δύο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανεβούν τρεις. Όχι, ναι, ούτε για στήριο. Με τίποτα. Εδώ για δύο λέω. Πιστεύω θα ανέβει ένας. Και ο δεύτερος. Μπαράζ. Έτσι θα πάει πιστεύω. Ναι. Αν βέβαια γίνει το δύο απευθείας. Ναι. Okay, Χρήσανθε,
Κατέβα, γιατί νομίζω να μην μαζευτούν πολλά μηνύματα μετά. Χρωστάμε, νομίζω, με σχόλια. Ναι, και έχουμε πολύ καλή συμμετοχή σήμερα. Οκ, okay, κάπου εκεί. Ναι. Το διαβάσαμε. Καλημέρα, παιδιά. Ναι, σε βάλαμε για τέτοιο, για ΠΑΟΚ. Ο Νικόλαος, καλημέρα σε όλους. ΑΟ Καβάλα, μία ζωή. Φιλιά στην Καβάλα. Και χθες είδα χαιρετισμού στη Μαρμίτα. Να είστε καλά, παιδιά. Χθες έγινε χαμός με την κομπή μας στη Μαρμίτα. Γίνανε διάφορες αναφορές. Και να πούμε πλέον επίσημα, να το πούμε, ότι ξεκίνησε κάθε πρωί μαζί με τον Μπατμανίδη. Είναι μαζί του και ο Στέφανος Αριανός από τη Μαρμίτα, έτσι. Κάθε πρωί. Αυτός 6, με τα νύχια. 6 με 8. Ο MVP's. 6 με 8, ναι. Γιατί ήταν ξαπλωμένος, σας είδα 2 παρατέταρτο. Νιστάζει, μεγάλωσε τα χρόνια, πέρασε. Μεγάλωσε, ναι. Ναι. Τον είδα ξαπλωμένο εκεί στη γωνία, ήτανε. Ναι. Καλημέρα για το live, Μπένιο Θανάση. Να είσαι καλά. Καλημέρα, μορφόπεδα. Βάλτε με παρακαλώ στην κλήρωση για Θανάση. Καλή εβδομάδα. Εκτιμούμε αυτούς που λένε για Θανάση, όχι για Σοκράτη. Να είστε καλά, παιδιά. Α, να πω κάτι. Όσοι δεν κερδίσετε εδώ πέρα σε εμάς, ο μήνυμα δίνει προσκλήσεις. Και του Άκη του Σαχισλόγλου εκπομπή και οι άλλες εκπομπές. Κατέβηκαν τα λάβαρα από το παλέ. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Λέει ο 041 και μπαίνει για ΠΑΟΚ. Η Μαρία με ιδιαίτερο επίθετο που μου θυμίζει Φρανς Κάφκα μπαίνει για ΠΑΟΚ. Η Σοφία μπαίνει για ΠΑΟΚ. Σοφία, χρόνια πολλά και καλά. Να είσαι καλά και ευτυχισμένη. Και έτσι όπως είναι η φωτογραφία, νομίζω ότι είναι καμιά 300 μέτρα το αποδητήριο. Ο Αποστόλης, καλημέρα για στήριο ΠΑΟΚ. Να είσαι καλά. Ωραία, πολύ ωραία. Δεύτερο μήνυμα, Σοφία Αλέξανδρος. Νίκος, καλημέρα, Μάγκες, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Νίκο, μας τιμά το Μάγκες. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα τώρα τι είναι. Αυτό είναι τα αποδυτήρια στο Βικελίδη. Νομίζω ότι είναι το Palette Sport, εγώ βασικά. Έτσι είναι όλο το και το Βικελίδη. Πώς το κάνατε αυτό. Που έφτιαξε ο Καρύπ. Αυτό, έτσι είναι όλο το Βικελίδη. Αυτό που τι είναι, έχει μεγέθυνση αυτό. Γίνει, έχει πέσει. Είναι πολύ ωραία φωτογραφία. Ρε φίλε, πώς φαίνεται. Τρελή διαμόρφωση. Δεν πρέπει να ήταν. 200 μέτρο τι είναι τα αποδυτήρια. Πώς περνάνε τα χρόνια, ε. Τραγικά ήταν. Πού είναι εκείνη η εικόνα το 2005 που κλαίει μέσα ο Τσάκαλος, λέει στη γυναίκα του αγαπώ, δεν σε ξαναδώ. Που πετάνε και τον Ηρακλή, πεσπάνε, διαλύουν. Τότε που του κάνατε κασκαρίκα. Αυτό είναι στο φιλοξενούμενο, ναι. Α, εκείνα παραμένουν χάλι εκείνο. Και εκείνο γίνανε ωραία, έτσι, τέτοιο. Μπράβο. Αν πάει ο ΠΑΟΚ, έτσι θα είναι. Ακριβώς. Θα μου τα δείξεις. Σκουπισμένα και τέτοια. Θα μου τα δείξεις όταν πάει ο ΠΑΟΚ. Να τα δω. Αυτό τι είναι πάνω, φωτογραφία είναι. Ρε Παναγιώτη, τι δεν κατάλαβε. Το σήμα, το σήμα, το σήμα. Το σήμα. Κατασκευή είναι πάνω. Κάτι θέλει να πει κακία, θέλει. Όχι, ρε φίλε, ανεβαμένο. Πώς είναι, αυτό θέλω να πω. Τι είναι, τι υλικό είναι. Μάλλον πρέπει να είναι εντυχισμένο ή κάτι τέτοιο. Σε αυτό έχει δίκιο. Δεν είναι εδώ, σε αυτό έχει δίκιο. Δεν ξέρω, δεν πήγα μέσα. Φωτογραφία βλέπω κι εγώ. Λοιπόν, πάνε σε break. Γενικά στον Άρη δεν πατάς, βλέπεις φωτογραφίες μόνο. Από ό,τι κατάλαβα. Το απόγευμα, 7 η ώρα. 7, ε. Στα αποδυτήρια, ρε φίλε, τι είμαι να πάω στα αποδυτήρια. Όταν ήμουν στην ομάδα πήγαινα τώρα τι. Δεν μου λες, όποτε πάω στα μνήματα. Λέω για Αριανούς που σε ημινούν, ναι ή όχι. Όποτε πα στα μνήματα. Τι μα, ναι. Σου έρχεται τώρα. Όχι, συνήθω οι 9 στι 10 αναφορέ. Πρέπει να ντρέπεσαι. Έχω πει ότι σε ήμνησε ιερέα, ότι σε ήμνησαν παιδιά που νεκροθάφτε. Σε ήμνησαν αυτοί που καθαρίζουν και μπορεί τα πάντα. Στα μνήματα, ρε Παπαδόπουλα. Τι να είναι στα μνήματα. Φουρναρέι. Ο κόσμο τη ζωή. Για πρώτη φορά θα πω στα μνήματα υπάλληλο σε έμπλεξε. Αυτό σου ψάχνει, ρε. Σε έμπλεξε. Δεν νομίζω ότι τα λένε. Πάει ότι ψάχνει και πιάνει κουβέντα. Πάω εγώ στα μνήματα και λέω παιδιά. Πιάνει κουβέντα. Υπάλληλο με έμπλεξε με. Ναι, σε έμπλεξε την παρουσία σου με μνήμη χρυσόψαρου του λαού του Άρη. Δεν κατάλαβα γιατί. Μνήμη χρυσόψαρου. Είναι λέει από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ευτυχώ. Θα σου πω ποιο το όνομά του στο διάλειμμα. Πάντω δύο. Ο κόσμο του Άρη, ναι, αξιολογεί, ναι, τα πραγματικά. Μιλάς γεγονότα. Μιλά σαν πολιτικό και μετρελαίνει. Τα πραγματικά γεγονότα και όχι τα ψέματα. Πώς ξεκινάει ο νομικός. Για την άριστη παρουσία χθες του Μητσοτάκη. Ποια άριστη, ρε φίλε. Κάτι μίλησε για μενεμένη. Καλά, ρε φωτογραφίε. Α, καταρχά, ο Ηρακλή δεν ανεβαίνει. Φανελάρα του Ηρακλή που του πει. Ο Ηρακλή δεν ανεβαίνει. Κάτι κάνει περίπτερο. Τι έγινε. Κράτησε φανέλα του. Γιατί τη φανέλα την έδωσε η Παϊάρη. Την έδωσε φίλο του Άρη. Α, μάλιστα. Έχει διαφορά. Έμαθε. Ενώ εσύ την έδωσε ο Ηρακλή τη φανέλα. Δεν ανεβαίνει ο Ηρακλή. Δεν ανεβαίνει ο Ηρακλή. Πάει. Και έβαλε το 110. Γιατί. Τύχη σου φέρε. Και στο 120 σου φάρισε. Περίμενε. Μπορούμε που λέει. Περίμενε. Του Παοξίδες, οι Παοξίδες θα του δίνανε φανέλα. Αλλά βγήκαν πρώτα φωτογραφίες. Ούτε ήταν σε περίπτωση του Άρη. Και δεν του δώσανε. Περίμενε λίγο. 110 τι έγραφε. 110 έλεγε. Ποιο. Η φανέλα του Ηρακλή. Που του δώσανε. Ναι. Πόσα χρόνια ιστορία έχει ο Ηρακλή. Χρόνια. Τώρα το 1908. Έχουμε 18. 110. Νομίζω, ξέρω. Μάλλον σου λε Βίνετ. Γεια σα. Γεια σα. Τι να στον Ασλαμά, πήγε στα φιλαράκια στο διάλειμμα. 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 Άρε Θεούλη μου, φέρε κλήρωση με τον Πάο. Φέρε κλήρωση με τον Πάο. Και με τον Άρη. Και με τον Άρη. Πάο Κάρι Ηρακλή είναι πιθανό. Πάω Κάρι. Άρη και Ηρακλή παίξαμε το 85. Κάρι Ηρακλή. Όταν πήγαν τελικό με Άρη, θα πάρει πήραν παραμάζωμα όλου. Παραθυλαϊκό Άρη Ηρακλή πήραν παραμάζωμα. Να πούμε στα γρήγορα. Να πούμε του διαγωνισμού μα.
5 εισιτήρια ΠΑΟ ΚΑΕΚ, έτσι, 5, ούτε 1 ούτε 4. 5 εισιτήρια ΠΑΟ ΚΑΕΚ, ματσάρα ερχόμενη Κυριακή στάδιο Τούμπας και 2 διπλές Μάλαμας Παπακοσταντίνου απόψε θεατρογής. Κάπου εδώ λέμε αντίο για σήμερα στον Σπύρο Γιαβορίδη που μας στηρίζει πρώτη ώρα εκπομπής με εμπορία και επισκευή αλουμινίου και κουφωμάτων. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Με την ανακαίνιση σας κάνουμε δώρο και την εγκατάσταση θωρακισμένης πόρτας. Προσφορά πλησέ φούστα, πλησέ σίτα για όλες τις πόρτες, προσαρμόσιμη σε όλα τα μεγέθη, μόνο 120 ευρώ. Γιαβορίδης Σπύρος, Επταλόφου 31 στην Κάτω Τούμπα. 5 εισιτήρια ΠΑΟ ΚΑΕΚ, έτσι, ούτε ένα ούτε δύο. 5 εισιτήρια ΠΑΟ ΚΑΕΚ και 2 διπλές Θανάσης Πάπα Κωνσταντίνου. Σωκράτης Μάλαμας απόψε στο θέατρο Γης FM και ενώναμα επώνυμο δίπλα live ΠΑΟΚ και τα δύο αποστολή στο 54-526. Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίζετε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, όνομα και ομάδα. Καλή εβδομάδα, Χρήστος, Ηρακλειδέας είμαι. Χρήστος, πάμε, Χρήστος, ακούμε. Χρήστα, εσύ ανέβηκες με τη δεύτερη ομάδα μου πέρυσι, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Τι? Η Τζόγλου, Πασάς, λίγο μου λεωφορείδης που ήταν στο Ηρακλή ήταν όλοι αυτοί. Και ξεχνάμε και τον Βαλεριάνο, όλοι στον Ηρακλή ήταν. Δεν ήταν η δεύτερη ομάδα του Ηρακλή, η ομάδα του Ηρακλή ήταν. Βασική παίκτης, ο Λευτέρης έπεσε κανονικά βασικό. Τι, δεν... Ναι, θέλω να σου πω ρε παιδί μου ότι πήρε την ομάδα του Ηρακλή και ανέβηκε. Αυτούς λίγο πολύ πήρες και εσύ πάλι. Πάλι στην ουσία. Αντί για τον Ιτζόγλου πήρες τον Μουμίν, αντί για τον Βαλεριάνο πήρες τον Κανακούδη, πήρες τον Τούνι που ήταν στον Άρη, πήρες τον Πασά που έπαιζε στον Άρη. Αυτό λέω, ναι, τι. Δηλαδή, κάτσε, όχι, ποιο, το σημείο η διαφωνία σου που είναι. Το σημείο σου ποιο είναι, ρε, δεν κατάλαβα. Τι, με τι ήθελες. Το σημείο μου ήταν ότι με αρκετή ειρωνία ο Χρήστος είπε. Καμία ειρωνία, όχι, φίλε, καμία ειρωνία. Δεν είσαι ειρωνία, ρε. Θέλει να πει ότι με βαθύσει. Άμα το κατάλαβε ειρωνία, φίλε, δεν άκουγε τίποτα. Δεν κατάλαβε τι είπα. Δεν κατάλαβε τι είπα. Δεν κατάλαβε τι είπα. Μα βλέπει και με συμπάθεια επειδή έχουμε του πρώην παίχτε σου που. Αυτή είναι η λέξη που με χαρακτηρίζει. Εγώ και ανέβηκε. Αυτή. Σου λέει τώρα τους βλέπω λίγο διαφορετικά. Χριστό, ρε παιδί μου. Αγόρι μου, άκου λίγο. Έλα. Αυτά που λέω. Όταν θέλω να ειρωνευτώ, ξέρω μια χαρά να σε ειρωνευτώ. Έλα, ρε. Άκου πότε μιλάμε για μπάλα και πότε μιλάμε και κάνουμε χαβαλέ. Μα άμα δεν θέλω να ακούσω, okay. Τώρα. Τάξ. Να σου πω κάτι, ρε Χρήστο, τι είπε. Το Λάζαρο το Λάμπρου. Όταν πήγε στον ΠΑΟΚ, πες ότι μετά από τρεις μέρες έπεσε ΠΑΟΚ Ηρακλής. Θα τον έβλεπε, α πούμε, εσύ το ίδιο με τον Βιερίνια. Όχι, δεν το λέω μόνο γι' αυτό. Λες όχι, το λέω γιατί έχω, δικό μου κάπως παιδί, ας πούμε. Έχω πιει και ένα καφέ με τα παιδιά, σε μια αποστολή του Άρη, αυτό είπα. Ο Χρήστος το κατάλαβε. Η λέξη συμπάθεια ήταν ακριβώς αυτό που νιώθω. Ο Χρήστος το εξέλαβε σαν συμπάθεια που λέμε σε βλέπω με συμπάθεια. Όχι, όχι, όχι. Σηκώ στην πλάτη και τέτοια. Όχι, όχι. Τι να κάνω, ρε φίλε. Το Μυροφορίδη πριν δεν το συμπαθούσα. Πέρασα τον Άρη, το συμπαθώ τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Μάλλονται τώρα πάλι. Εντάξει, λύθηκε το θέμα. Εντάξει, απλά ήθελα να πω για το μάτς εχθές. Και μακάρι να ανεβείς κιόλας, έτσι. Εγώ σε θέλω στη Super League. Ωραία, μακάρι. Για να πάρει δύο ρωματζούκες, να κάνει μια ώρα αυτός λιγότερο το απόγευμα. Απλά θέλω να. Απλά ρε παιδί μου για το μάτς εχθές. Εντάξει, μπορεί κάποιοι παίκτες να δεν τράβηξαν όντως, αλλά είναι θέμα δεσίματος ομάδας, εγώ πιστεύω καθαρά. Έτσι, ναι. Γιατί λέμε αυτός είναι για δέσιμο. Ναι, το θέμα σου είναι μέχρι το Γενάρη πώς θα πας, γιατί δεν έχεις κάνει προετοιμασία. Δεν έχεις κάνει προετοιμασία. Ακριβώς. Αυτό που με τρόμαξε λίγο ήταν ότι έπαιζαν με 10 παίκτες οι άλλοι. Αυτό δηλαδή, αν ήταν 11-11 και πηγαίνανε στο μάτς, θα έλεγα εντάξει, σου λίγο. Αλλά το 10-11 τις φάσεις τις βγάλαμε μετά το 75 που ο Εθνικός κουράστηκε. Αν ήταν 11-11, ίσως χάναμε και στην κανονική διάρκεια. Αυτό φοβάμαι. Απλά λίγο στήριξη στην ομάδα. Πιστεύω όχι, ο κόσμος θα στήριξει τώρα στα δύσκολα. Ναι, αυτό. Ωραία, αυτό με τρόμαξε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ. Έγινε παλικάρι. Να είσαι καλά. Περιμένουμε άλλοι δύο. Καλημέρα, επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Ο Δημήτρης είμαι από Αθήνα. Δημήτρης από Βύρονα, από Αθήνα. Ζωγράφου. Από Ζωγράφου, ναι. Καλημέρα. Ο παδός του ΠΑΟ και Δημήτρη. Ναι. Ναι, παλικάρι μου, καλή εβδομάδα. Πάμε. Καλή εβδομάδα. Sold out τα εισιτήρια ΠΑΟΚ Chelsea. Ναι. Δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω για το μάτς με τον Όφη. Ναι. Καταρχήν για τον Πασχαλάκη το ένα. Ναι. Δηλαδή είναι ανεκδίκητο αυτό που κάνει. Δηλαδή, και εγώ θέλω να πω τον Πασχαλάκη. Ναι. Και πρέπει να τιμωρηθεί. Εγώ το δικαιολογώ μόνο πρέπει ξέρω... πρέπει να τιμωρηθεί πρώτον. Δεύτερο, δεν θα μπω στη διαδικασία να πω τι έγινε με τον Μυραλάς, τι έγινε τότε το ένα. Απλά αυτό αξίζει μόνο να το σκεφτεί κάποιος. Την αλήθεια όλη την έγραψε ο Κόλκας. Σε ένα φιλικό περιβάλλον, γιατί έχετε καλές σχέσεις με τον Όφη, με οπαδούς που δεν δημιουργούν θέμα στην ομάδα κτλ.
Εσύ γυρίζει και του λες. Μπορεί να σου βγάζει εκνευρισμό, ρε φίλε, η διαιτησία γενικά. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό το πράγμα. Υπάρχει αυτό, ρε φίλε. Υπάρχει αυτό. Δεν θέλω να δικαιολογήσω. Δεν θέλω να δικαιολογήσω. Αν αυτό το κάνει στο Άρης ΠΑΟΚ. Έχει δίκιο, εντάξει, όχι, αλλά σου λέω μια παράμετρο. Αν το κάνει στο Άρης ΠΑΟΚ. Σου βάζω μια παράμετρο. Δεν σου λέω ότι. Το δικαιολογώ, αλλά οκ. Υπάρχει, φαίνεται ο εκνευρισμό, φαίνεται και στου παίκτε. Φαίνεται αυτό το πράγμα σε όλη την άβρα, σε όλο το σύστημα του ΠΑΟΚ. Ο επαγγελματία δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να προκαλεί. Πόσο μάλλον να κάνει τέτοια πράγματα. Στο Μπάρνς πετούσαν μπανάνες όταν παίζει στη Λίβερπουλ. Του πετούσαν μπανάνες. Τι έπρεπε να κάνει ο Μπάρνς δηλαδή. Να πάνε του κατορίσει, τι έτσι κάνει. Ο άνθρωπο, τον ακούμε. Πέντε στα πέντε. Ναι, Δημήτρη. Δημήτρη, ναι, μιλάμε για ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάμε. Και το δεύτερο είναι λίγο ρεπερδιά. Συγγνώμη. Περισσότερο στο Χρήσανθο είναι αυτό. Ναι. Αν και το συμπαθώ γενικά. Λίγο ρε παιδί μου. Να το δει αυτό, ναι. Να σχολιάσει και λίγο ρε παιδί μου τον Ολυμπιακό χθε, τα δύο κομμένα offside. Τον Ολυμπιακό, ναι. Δεν τα είδαν αυτά. Όχι, δεν τα είδαν. Ποιο αναφορά δηλαδή. Τα είδα, τραγικά. Τραγικά. Τα δύο offside είναι τραγικά. Ειδικά το δεύτερο. Τρία μέτρα πίσω είναι. Και όχι μόνο. Άσε το offside. Μετά το 75, ο Τζίλος παίζει 90-10. 90-10. Ναι. Και να σχολιάσουμε όλοι, όπως καλά σχολιάζει και εσύ και όλοι, και το έχουμε κατακρίνει και περισσότεροι την εισβολή του Ιβάν Πέτυχε. Η παρουσία του Μαρινάκη ενός ανθρώπου που έχει απαγόρευση ανασχόλησης, σωστά. Απαγόρευση ανασχόλησης σε διοικητικό τέτοιο, δεν έχει απαγόρευση εισόδου. Φιλάθλου ιδιότητας. Εισόδου. Εγώ σαν οπαδός δηλαδή, έχω το κόβω το εισιτήριό μου, αν έρθω στην Τούμπα, δηλαδή έχω το δικαίωμα να κάθομαι στη Φυσούνα. Αν έχεις διαπίστευση, ναι. Είχε. Να ξέρω, λες να μην έχει διαπίστευση. Εγώ λέω ότι πες. Εγώ λέω ότι έχει καμία 30. Πες ότι δεν έχει, όπως έγινε το λάθος τότε που δηλώσαν άλλο προπονητή. Δεν γίνεται να μην έχει ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτά τα καράβια. Υπάρχει κάτι μεμπτό, η παρουσία του. Ωραία, θα φάει πρόστιμο 5.000 για παράνομη παρουσία στο. Πιο πολύ μοιάζει να στέκεσαι στο ηθικό κομμάτι, Δημήτρη, παρά στο. Στο ηθικό δεν θα πρέπει να είναι κανένας από όλους. Στο ηθικό ούτε ο Τσαλτίδης δεν έπρεπε να μπαίνει πουθενά. Ναι, ούτε ο Παναγιώτης. Ο Παπαδόπουλος μπήκε σε τελικό μέσα κυπέλλου Ελλάδος και έκανε χειρονομίες σε παίκτες του Άρεως. Ναι. Τέλος, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα, κόρη μου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, ορίστε. Ναι, ναι, καλημέρα, εσύ είστε. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα. Ναι, ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, όνομα και ομάδα. Ηρακλειδέας είμαι. Ναι. Κώστας λέγομαι. Μπράβο, Κώστα. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Πριν μισή ώρα κάνατε ένα σχόλιο. Ναι. Ο Μάριος είχε πραγματικά δει το παιχνίδι και ήξερε την αλήθεια. Για ποιο? Το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Εθνικό. Ναι, οι άλλοι δύο συνάδελφοί του ήταν εκτός πραγματικότητας. Δεν είχαν δει και λίγο. Ποιος δεν είχε δει? Δεν είναι σωστό. Εγώ το είδα όλο το μάτς. Να ειρωνεύονται τον Ηρακλή. Δεν ακούτε. Ποια ήταν η ειρωνία? Ποια είναι η ειρωνία? Αν με αφήσετε λίγο να τελειώσω, θα καταλάβετε. Αλλά είπατε μια ανακρίβεια, είπατε ότι δεν είδαμε το παιχνίδι. Α, το είδα όλο. Να μιλήσει, να ακουστεί. Ο Μάριος προσπαθούσε να δώσει να καταλάβει τους άλλους δύο συναδέλφους τι είχε γίνει στο μάτς. Δηλαδή, μιλάει. Και δεν μπόρεσε να τελειώσει. Ίσως εγώ βοηθήσω με αυτά που θα σας πω. Δηλαδή, μια ομάδα χωρίς να κάνει κανένα φιλικό παιχνίδι, διότι ήταν να κάνει με τη Λάρισα και λόγω του ότι ήταν 7.000 αστυνομικοί στην προστασία, ξέρω εγώ, του Τσίπρα, δεν ανεβλήθηκε ματιώθηκε το παιχνίδι. Νέος προπονητής με 18 καινούριους παίχτες, από τους οποίους όλοι μπήκανε και παίξανε, δεν ήταν δυνατόν να παίξει καλύτερα. Ο Μάριος έλεγε, ήταν πολύ καλός ο Ηρακλής. Εγώ συμπληρώνω, είχε 18 τελικές. Πολύ καλός. 18 τελικές είχε, δεν μπήκε γκολ, εντάξει. Όχι, πολύ καλός δεν είπα. Πολύ καλός δεν είπα. Και 10 ο εθνικός. Η ειρωνία η δικιά μας ποια ήταν? Η ειρωνία ποια ήταν? Δηλαδή, σ' και καλά να μας πείτε, οπωσδήποτε έπαιζε με... ο εθνικός έπαιξε καλύτερα, διότι από 1η Ιουλίου... κάνανε προετοιμασία. Αν ήταν η ομάδα του Ηρακλή που έκανε από 1η Ιουλίου την προετοιμασία, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Δεν είπαμε τίποτα. Η όλη ειρωνία που πέταξε ήταν για τον Ντούνι που έπαιζε το My Style Rocks. Αυτό δεν είπαμε κάτι άλλο. Ο προπονητής έβαλε την ομάδα που θέλει να χρησιμοποιήσει. Η ειρωνία που ήταν πίσω μας. Η ειρωνία, τα καταλάβαμε αυτά, το είπαμε και εμείς. Φάνηκε μόνο κάποια στιγμή σε σένα, κάποια στιγμή. Συμφωνεί αυτό. Φάνηκε λίγο τώρα. Η ειρωνία ήταν ότι ίσως η γνώμη δικιά σας είναι ότι ο Ηρακλής
δεν πρόκειται για να βγει πρώτος. Ο Ηρακλής, αφού δεν μπορεί να βγει πρώτο. Δεν είναι ηρωνία αυτό. Δεν είναι ηρωνία. Μπορεί να ήταν εκτίμηση. Και είπαμε ότι δεν θα βγει πρώτος. Εγώ όπως πιστεύουν οι χιλιάδες Ηρακλητοί που σας ακούνε και εκατοντάδες χιλιάδες σε όλο τον κόσμο, θα βγει πολύ άνετα. Μακάρι. Γιατί έχει τρομερούς παίχτες, αλλά δεν έκανε καμία προπόνηση. Δεν έκανε κανένα φιλικό παιχνίδι. Ναι. Ο προπονητής είναι 10 ημέρες. Άρα λέτε 30 Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμος. Οπωσδήποτε θα είναι έτοιμος. Και με τους παίχτες που έχει, δεν μιλάμε τώρα για τη Β' Εθνική. Και Α' Εθνική στέκονται. Τρομεροί παίχτες και το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν μπήκε. Τι να κάνουμε. Ηρωνία όμως δεν υπήρχε. Ίσως... Η ηρωνία είναι σόν και καλά να πείτε ότι έπαιζε και με 10 παίχτες ο Εθνικός. Έπαιζε με 10 παίχτες. Αυτό δεν είναι ηρωνία, είναι ένα γεγονός. Μα ο ίδιος ο Μάριος είπε δεν κατάλαβε. Αν έμπαινε εκείνη την ώρα στον 35 του αγώνα, δεν καταλάβαινε ότι παίζει. Κωστά, εγώ είπα ότι είσαι ακριβώς. Δεν μου φάνηκε σε κανένα σημείο του αγώνα ότι παίζει με 10 ο Εθνικός. Ο Μάριος το είπε αυτό. Ωραία. Απλά είπα, συμφωνώ μαζί σου, ότι δεν μπορούμε να είμαστε αυστηροί με μια ομάδα που ακόμη είναι. Ο Περόν έχασε 2 τέταρτα κεφαλιά και αυτή και τα καθάρισε τα παιχνίδια νωρίτερα. Εδώ έχει δίκιο, ναι. Του Περόν βασικά το βάζει και η Αναστασία τον κόλ. Του Περόν το βάζει και η Αναστασία την κεφαλιά, όντως. Γιατί είναι κεφαλιά περίπου. Και ο Εθνικός έχει δοκάρει. Μισό μέτρο τον goal line. Όχι, έχει διαφορά. Άλλο το δοκάρι και άλλο κεφαλιά από την γραμμή του goal, μισό μέτρο. Αυτό που βάλε τον goal η κεφαλιά που κάνει 84 είναι ίδια με του Περόν. Ο Μάναλη. Ναι, σε όχι ακριβώ ίδια. Ήταν ένα τέταρτο που ο Περόνε ποτέ δεν χάνει. Και πέναλτι που ποτέ δεν έχασε ο Περόνε. Το πρώτο το έχασε. Είναι θέμα λίγων ημερών που η ομάδα θα πετάει ένα παιχνίδι. Και ο Κουτρομάνος, το λέω του Δημήτρη. Και το λέω πιο πολύ για τη Διοικούσα Επιτροπή που έκανε τόσο μεγάλο αγώνα και βρήκε, όπως φαίνεται, έναν πολύ καλό χρηματοδότη. Και όλα πιστεύω θα πάνε καλά. Το λέω και πραγματικά για τους χιλιάδες. Έγινε Κώστα. Αυτό με το Μητσοτάκη λίγο με φόβησε μόνο στην αρχή. Για αποκατάσταση. Έγινε Κώστα. Ωραία. Επόμενη γραμμή. Να σε καλά, Κώστα. Μάρι, δες μήνυμα του Γιώργου. Το είδα, ναι. Θα το διαβάσω. Θεός είναι ο άνθρωπος. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟ ΚΑΕΚ. 2 διπλές για Μάλαμα Παπακοσταντίνου απόψε θέατρο γης. Επόμενος. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Καλημέρα. Γιώργος Άρης. Γιώργος, ο παδός του Άρη. Πάμε, Γιώργο, καλή εβδομάδα. Ρε Χρήστανθε, για τον αγώνα σήμερα εσύ κάνεις εισιτήριο, δεν βγάζεις? Την προηγούμενη εβδομάδα. Βγήκαν όλα. Είναι sold out, δεν χωράει ούτε σκαμνάκι, τίποτα. Όχι, ούτε sold out, ούτε mall out. Να ξέρετε ότι οι ομάδες με τον νέο τρόπο... Εγώ γι' αυτό πήρα, για τα εισιτήρια... Περίμενε για να το τελειώσω λίγο. Με τον νέο τρόπο που έχουν άμκα και τα λοιπά, αναγκαστικά οι κληρώσεις γίνονται 3 μέρες νωρίτερα. Έτσι. Ωραία. Μπορείς να μας ενημερώσεις λίγο τι παίζει με τα εισιτήρια? Γιατί πήγα κάποια στιγμή σήμερα να κάνω κράτηση σε ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ναι. Και ρε φίλε, δεν παίζουν και πολλά εισιτήρια. Εννοείς δεν έχει πολλά. Είναι, αφού έχει μεγάλη. Ναι. Έχεις γύρω στα 10.000 διαρκείας πλέον. Παρεπτόντως σήμερα είναι η τελευταία μέρα κατά διαρκείας. Όσοι πάρουν μέχρι την ώρα του αγώνα. Τέλος μετά. Δεν παίρνεις διαρκείας. Όταν λες ήταν δύσκολο, τι προσπάθησες να κάνεις, ας πούμε? Ότι αν έχουν εκδοθεί. Προσπάθησες να βγάλεις για τη θύρα 2 και δεν είχε. Ναι, ας πούμε μπήκα μέσα για να βγάλω στην 3, δύσκολα, μόνο διάζωμα. Μπήκα να βγάλω στη 2, έχει μονάχα σε κάποιες άκρες. Ναι, άμα έχουν φύγει γύρω στα... Κοίταξε, μαζί με τα διαρκείας, αν έχεις δώσει και 5, 6, 7.000 κανονικά εισιτήρια, γιατί είχε πάλι ωραίο Σαββατοκύριακο, πόσα, δεν ξέρω πόσα εκδόθηκαν. Γιατί φουρέ, εικάζω ότι είναι πάνω από γύρω στα 18, 300, 19, βγαίνουν. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι κακό να μπεις λίγο να δεις, άμα σε ενημερώσεις, ρε φίλε. Για το πόσα έχουν μείνει ακόμα. Θα ρωτήσουμε, τι πάει. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Επόμενη γραμμή, δεν υπάρχει γραμμή. Και πάμε στο break. Είμαστε. Θεϊκό το μήνυμα. Λοιπόν, θα πάμε στο break με ονειρικό πραγματικά μήνυμα. Θες να το διαβάσει? Όχι, εσύ. Είμαι στην δύσκολη θέση να διαβάσω μήνυμα του Γιάννη του You Will Never Walk Alone από τα κορυφαία SMS όσκυλα στην Ευρώπη. Δεν σχολιάζω. Απλά είναι μήνυμα για τη Λίβερπουλ. Αλλά θα το διαβάσω. Γιατί το στέλνει, γιατί είχε δώσει συνέντευξη? Ποιος είχε δώσει συνέντευξη τώρα? Μου είπε ο Ρίγκο Στάρ, νομίζω. Αυτό ότι έδωσε. Ναι, ο ντράμερ. Ναι. Έγινε το σκηνικό που οι τέσσερις είχαν μαζευτεί, οι τέσσερις Beatles, και αυνανιζότανε, ρε παιδί μου, και φώναξε κάποια στιγμή ο Λένον, ο Winston Churchill. Ναι, στο τέλος. Στο τέλος, ναι. Θα το διαβάσω για να πάμε με αυτό στο break. Υπενθυμίζουμε 5 εισιτήρια πάω ΚΑΕΚ, 2 διπλές. Σοκράτης Μάλαμας, Θανάσης Παπακοσταντίνου, απόψε θέατρο γης, FM κενό, όνομα επώνυμο, δίπλα ΠΑΟΚ ή live ή και τα δύο, αποστολή στο 54-526. Αναστασία, κλείστε τη μουσική για να πάμε στο break έτσι χωρίς μουσική.
ο Τζον, ο Τζόρτζ, ο Πολ και ο Ρίγκο, αραχτοί σε δωμάτιο με χαμηλό φωτισμό, είχαν την ιδέα να τις πετάξουν απ' έξω. Φωνάζει ο Πολ. Terry McDermott, yeah! Φωνάζουν όλοι. Φωνάζει ο Τζόρτζ. Steve Nicol, yeah! Φωνάζουν όλοι. Φωνάζει ο Ρίγκο. Steve Highway, yeah! Φωνάζουν όλοι. Φωνάζει ο Τζον. King Kenny, I'm coming, I'm coming! Φωνάζουν όλοι. We are Liverpool. Γιάννης, you will never walk alone. Χειροκροτώ τα άξια μηνύματα. Τα χειροκροτώ και ας μυρίζουν σκαουζερίλα. Χειροκρότησε και την πρωταθλήτρια Αγγλίας για την φετινή σεζόν. Καλά, αυτά. Ο Πάοκ μπορεί. Ο Πάοκ μπορεί. Ο Πάοκ μπορεί. Πέρασα μέσα την τότε να. Το ξέρω. Ναι. Καλά, γίνονται μαγικά φέτος. Φέτος έχουμε, ρε, φίλε. Γίνονται μαγικά φέτος. Δεν γίνονται μαγικά. Ναι. Ήταν μαγική η Λίβερπουλ. Καλά, και ο Πάοκ πέρασε. Όχι. Ο Πάοκ πέρασε. Αυτό έχει μείνει σε εποχή του 1-0 τη Λίβερπουλ. Κατάλαβε. Δεν θέλει να δει την πραγματικότητα. Σύνολο... Έχει προπονητή λάτρη του 1-0. Λάτρη του 1-0. Εγώ ξέρω με τη Λίβερπουλ δεν είμαι. Το ξέρω. Το ξέρω, παλικάρι. Το μάτς είναι για 0-5. Εσύ κυρίζει με τον Παθήλακο, ναι. Ναι, με το σμιμένο. Λίγο σαν υπερβάλλεις. Άκου λίγο. Το μάτς είναι... Άσε μου. Εντελώς τελείως ουδέτερα, παιδιά που παίζουν και μπάλα σε ομάδες μου πάνε... Εντάξει, δίκαιο το διπλό. Ο άνθρωπος που έχει πρόβλημα με την αισθητική δεν θέλει να βλέπει του Σάντς και του Μουρίνιο αυτού του κόσμου. Αλλά δεν έχει πρόβλημα να πάει πρώτη στην United. Κατάλαβε τι γίνεται. Είναι 0-2 και χάνουν 5 τετατέ. Ναι, μου είπε κάκιστη τότε να μου είπανε. Κάκιστη τότε. Ξαναλέω. Του κάνουμε εμεί να φέρουμε τα κάκια. Και χάνουν 5 τετατέ. Εγώ αθόρυβα ανεβαίνω. Σκαρφάρο ο 12ο. Εγώ αθόρυβα ανεβαίνω. Και είσαι όμω η γκουλ, μάλλον είσαι βαθμίτη ο 12ο. Εγώ αθόρυβα ανεβαίνω. Έχω μία φωνή εδώ και 20 μέρες, το είπα. Το Μάιο θα είμαι καλά. Και θα σου κοπεί το γέλιο. Θα σου κοπεί το γέλιο. Ο Άγγελο των παραγωγών. Τι ο Άρης και η Λίβερπουλ. Πρωτάθλημα. Αυτό είναι εφιάλτη είναι αυτό. Break. Πάει, άλλοι μπορούν να μετά από μία μέρα ρε, εσύ, να κερδίζουμε χρόνο. Μη σαν να χωριέσαι. Ό,τι πει Αναστασία. Ό,τι πει Αναστασία. Εδώ πέρα είμαστε. Μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο, δηλαδή τέταρτο της εκπομπής. 15 λεπτά μένουν. Θεωρώ ότι είναι αρκετά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για διεκδικήσεις. 5 εισιτήρια. Ένα από τα 5 εισιτήρια για την ματσάρα ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή για την ελληνική Super League. Συμφωνώ και... με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ξένοι διαιτητές. Και δύο διπλές προσκλήσεις. Και στο Άρης ΠΑΟΚ ξένοι διαιτητές. Όχι μία. Βέβαια. Είναι ο ΠΑΟΚ μικρή ομάδα. Πάνε να το περάσουν. Όχι, α τα μικρή ομάδα. Πάνε να περάσουν κανένα Σιδηρόπουλο να μου φέρουν. Ναι. Να μην βλέπει γιατί οι Έλληνες διαιτητές στο μάτος να κλωτσάει δεν το βλέπουν. Μόνο οι ξένοι το βλέπουν. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ ΑΕΚ την ερχόμενη Κυριακή. Πολλά, και δύο διπλές Σοκράτης Μάλαμας Θανάση Παπακοσταντίνου απόψη στο θέατρο Γης. FM κενό, όνομα επώνυμο, δίπλα ΠΑΟΚ ή live και τα δύο αποστολή στο 54-526. Για το live πρέπει να έχει συμμετοχή μία ή δύο γυναίκες. Καμιά 12, 13, 14 είναι από άνδρυδη. Χίλια μπράβο. Κάτι δείχνει κιόλας αυτό. Κάτι μου δείχνει ότι είναι μουσική ο Θανάσης. Δεν είναι καραγκιοζηλίκια. Λοιπόν, πάμε. Γραμμές, καλημέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίζετε. Έτσι, καλημέρα. Καλημέρα. Ξύπνα, φίλες είσαι. Ξημέρωσε. Πάμε, επόμενο, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, ύπνος. Καλημέρα. Τσίμπλα στο μάτι, μπουγάτσα, κοιλιά. Καλημέρα. Έλα, Ζιζού εδώ. Ζιζού, καταστροφή. Πάμε, Απόλλωνα. Τάλιρο, έτσι. Τάλιρο. Ναι. Άκου, δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα τάλιρα. 48. Δεν θέλω να μιλήσω σήμερα για ποδόσφαιρο. Ναι. Θέλω για αυτή τη βρωμοφάρα, τη δίθεν ελληνική, την καλή. Ναι. Λοιπόν, πάω το πρωί τα χαρτιά της κόρης μου για ναι. την Επιτροπή για την Αναπηρία. Έτσι. Ναι. Και πέρασα και από το σχολείο. Ναι. Έξω είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Κάθονται δυο πιτσιρίκες επάνω σε ένα καπό αυτοκίνητο. Επάνω! Το καπό είχε μια λακκούβα, 16-17 χρονών. Κοριτσάκια λυκείου, γυμνασίου, τι? Ναι, λυκείου. Ναι. Οι καλοκαθαριστήρες στραβώσανε. Ναι. Λοιπόν, και οι τσάντες επάνω στον ουρανό. Ναι. Μένω να φύγω. Αυτά δεν είναι κοριτσάκια λυκείου, ρε φίλε, ελεφαντάκια είναι. Άκου λίγο. Τρεις καθηγητές οι άνθρωποι πίνανε καφέ παραδίπλα γιατί προφανώς θα είχαν κάποιο κενό. Σε άλλο αυτοκίνητο αυτή. Να μιλήσουν. Και άκου λίγο τώρα. Περνάω να φύγω, λέω, για ρε κλερώτα λίγο, τι γίνεται εδώ. Όταν λέω ακριβώς έτσι, κοριτσάκια, αυτό το αυτοκίνητο κάθεστε, πιανού είναι, και μου λέει, πετάγεται μία, η μαγιόρα και οι δυο σαβούρες, έτσι ούτε κόμενο θα βγάλουν στη ζωή τους. Ναι. Του παπά, του παπά. Του παπά. Του παπά, ναι. Παπάς, άνθρωπος, παπάς. Του ιερέα, ιερέα δηλαδή. Ναι. Με λέει του καθηγητή μας, γιατί είναι, έχει παπαδάσκαλο εκεί, παπακαθηγητή. Ναι. Λέω καλά, δεν τρέπεστε. Καθόσαστε πάνω του πάτερ, του ιερέα. Ναι. Και λέει,
Ήταν ευρωπαϊκός, θα πήγαινε. Και έρχεται η αγούρα και λέει, και σένα τι σε νοιάζει. Ναι. Άκου να δεις ρε Παρτάλη. Κατέβα κάτω κοινό, μη σας πάω με τις κορτές. Σαβούρα, Παρτάλη. Αν επιτρέπετε τώρα, Σαβούρα και Παρτάλη. Θα δώσει κάτι χαστού και ο μπαμπάς της. Θα γυρίσει το κεφάλι σου. Άκου λίγο ρε μεγάλε. Ο πατέρας της ότι μούτρα έχει στο καφενείο που λέει εμένα η κόρη μου και η κόρη μου και ο γιος μου Παρτάλια παιδιά έχουνε. Που κάθεται πάμε στο καθηγητή. Αν ήμουν εγώ καθηγητής ή οτιδήποτε και κάτι έξω. Αν δεν είναι καθηγητής. Α, και ήταν υδραυλικός, δεν πείραζε. Όχι. Ρε εσύ, είναι δυνατόν και σου παπά του καημένου του αυτοκίνητο ρε να κάθεται. Να το με τον παπά πάλι. Ρε τώρα εδώ καλά σου λέει παπά. Δηλαδή επειδή ήταν παπά στο αυτοκίνητο αυτό μας καίει. Άκου λίγο. Και μένα μου λέτε λέει μας αφήνει. Δεν σας αφήνει. Ντρέπεται ο άνθρωπος επειδή είναι παπάς. Και μένα μου ωραία. Λέτε. Ωραία. Ακούστηκες. Ακούστηκες. Ζουμ. Και κάτι άλλο τελευταίο. Ναι παλικάρι μου. Για αυτό το παρτάλι την Ελλάδα που λέτε η Ελλάδα μας κάνει και κάτι εκπομπές δίθεν Μακεδονίες και ιστορίες. Στους 511 ελέγχους που γίνανε στα σχολικά λεωφορεία σημειωθήκανε 122 σοβαρές παραβάσεις. Όπως για παράδειγμα αυτοί οι οδηγοί δεν είχαν ούτε καν διπλώματα. Έλα ρε τώρα. Ωραία, έγινε ζυζού, έγινε καλημέρα. Μας ανέβασε ακροματικότητα. Πάμε επόμενη γραμμή, Αναστασία, επόμενη γραμμή. Μας ανέβασε ακροματικότητα, μπράβο, να είσαι καλά. Ναι, καλημέρα. Το βαθούλα μας, το καπού του παπά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ο Νταλή είσαι. Ο Νταλή είμαι, ναι. Νταλή, ο παδός του ΠΑΟΚ. Καλή εβδομάδα, Νταλή. Λοιπόν, Παπαδόπουλε, φίλε, στα γρήγορα. Ναι. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ παίρνει ένα απέναντι το οποίο για μένα δεν είναι. Και δύο κάρτες χαρίζονται στον Αστέρα. Ναι. Πάμε στον Πανιόνιο. Δύο offside ήταν ανύπαρκτα, το ένα έχει μπει γκολ ήδη. Ναι. Θα βγάζουν off. Εδώ... στην Κρήτη. Ναι. Πάμε στην Κρήτη, φίλε, για μένα δεν δίνει δύο πέναντι διαιτητής, έτσι, γιατί και του πίστες βάρε πεντακάθαρο πέναντι. Δεν βρίσκει μπάλα ο Στρέτσος. Εδώ για το ένα ξέρεις τι λένε, ότι η μπάλα λέει έφτασε στα Χανιά. Ναι, ναι, καλά, εντάξει, αυτά να μου τα πούνε όλοι όταν θα παίξουν στην έδρα τους και δεν τους δώσει κανένα δύο πέναντι, να δω πώς θα τύρισουν. Ας συνεχίσω παραπέρα. Ο Παπαστεριανός, βλέπουμε το διαιτητή να τον βρίζει και να το λέει τι το λέει. Ναι. Έτσι κανονικά το πιάνει η κάμερα, θα ήθελα να ξέρω αν ο Σιμιτσόγλου τον καλέσει για αυτό. Ναι, που του είπε «Άι γαργαλίσου», το είδα κι εγώ. «Άι γαργαλίσου» και ρωτάω, αν το έκανε παίκτης του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θα γινόταν και πού θα προβαλόταν. Θα είσαι κοίτα και τι τελικά θα πει. Άκου λίγο για να μαθαίνετε τους κανονισμούς, περίμενε, άκου. Περίμενε, θα το πείτε. Περίμενε το καθετή, περίμενε. Δεν είσαι διακόψα μέχρι τώρα. Ο κανονισμός λέει ότι αν τιμωρηθεί από τον διαιτητή, έστω και λανθασμένα, γιατί πρέπει να του δώσει κόκκινη. Έτσι. Ναι, ναι, εντάξει, μαζί δεν σου, μπορεί μαζί να τον καλέσει ο αθλητικός δικαστής. Ωραία. Ήθελα να δω αν το έκανε παίξει του ΠΑΟΚ, άμα τον έδινε κόκκινη τελικά ή κίτρινη. Κίτρινη αυτό. Θα το έδινε. Α, κίτρινη. Τώρα. Εδώ στο Πασχαλάκι δεν έδωσε τίποτα. Σε επόμενη φάση, Παπαδόπουλε, σε επόμενη φάση, πάει να φύγει στο όβερλα από Βιερίνια. Χωρίς την μπάλα ο Παπαστεριανός πάει το σηκώνει εκτός φάση χτύπημα. Ξέρεις γιατί. Γιατί σου λέει Βιερίνια και Όβερλαμπ δεν υπάρχει με τα κιλά που έχει πάρει πάλι. Δεν το δίνει καν δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ούτε καν. Έτσι. Ναι. Καταλαβαίνεις. Η μοναδική ποδοσφαιρική φάση που κάνει ο Όφη μετά τον γκολ που βάζει το κλέψιμο είναι η φάση με τον Αραβίδη. Η οποία προέρχεται από πεντακάθαρο φάουλ πάνω στον Κάνιας. Έτσι. Το χτυπάει ο Βουό τα πόδια και του παίρνει την μπάλα. Τα παίρνεις τα μηνύματα για την Κυριακή. Λοιπόν. Και τώρα θέλω να μας περάσουν οι προπαγανδιστές ότι ο ΠΑΟΚ ευνοείται και δεν θέλει το 50-50. Εσύ δηλαδή. Ναι. Εσένα λέει. Μην ευνοείται γιατί παραδείγματος χάρη δεν έδωσε τις κάρτες του Καλαλόλη Μάτος για να μην παίζει τα παιχνίδια που θέλουν αυτοί. Κατάλαβες. Έτσι πάει. Ήταν κάρτα του Μάτος. Γιατί είπε 15 φάσεις. Ήταν. Η μία είναι φυσικά και κάρτα. Η δεύτερη. Δεν μπορείς κάθε φάση να τη δίνεις κάρτα. Εγώ δεν λέω για κάθε φάση να τη δίνεις. Η δεύτερη που έλεγε στον άλλον ότι δεν σε έκανα τίποτα. Δεύτερη φάση. Που πηγαίνει εκτός φάση χτύπημα κανονικό και το δίνει και το σηκώνει και δεν τον κάνει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Φίλε που τον πατάει, που πατάει δεν τον παρακαλώ, Αργεντίνα. Ρε Συγχρήσα. Που πατάει τον Αργεντίνα και κάνει τώρα και το φασόλιο. Εδώ βγάλαν ότι δεν είναι πέναλτι στο τρίτο λεπτό που καθαρίζει το παιχνίδι. Καθαρίζει το παιχνίδι στο τρίτο. Θα περάσει η γραμμή εσύ ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει το 50-50. Ο ΠΑΟΚ η μοναδική ομάδα που επιμένει στο ΒΑΡ. Η μοναδική ομάδα δεν επιμένει άλλη ομάδα στο ΒΑΡ. Ο Άρης επιμένει γιατί. Ο ΠΑΟΚ είναι. Και ο Άρης. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ η μοναδική ομάδα που ζητάει να γίνει. Πάλι μοναδική λε. Ο Άρης θέλει ΒΑΡ. Επιμένει στο ΒΑΡ ο Άρης. Εάν δεν είσαι μοναδική. Μακάρι, τι μακάρι, το είπε! Σου λέει από αυτήν την κοινή που κατά σπάτα να μιλήσει. Στη Super League να βγει και να πει ο Καρυπίδης, μάγκες ΒΑΡ. Το είπε.
Ψήφισε ο Άρης και είπε βάρ. Να το πει. Ευγήκε. Να φωνάξει με όλη τη δύναμη. Επίσημη τοποθέτηση έκανε ο Άρης και λέει θέλω βάρ. Εντάξει. Εσύ θες μόνο θέλω, και θέλω, εσύ θες μόνο βαρεμένο. Ναι. Και θέλω και ξένο διαιτητή στο Άρης ΠΑΟΚ. Βάλω δύο φυσικά, παντού. Άντε να σε δω όταν θα οριστεί ο Σιδηρόπουλος να το θέλες. Μόνοι μας όλα τα γήπεδα. Θέλω μάλλον έναν Έλληνα θέλω. Που εδώ και χρόνια ζητάει β' ομάδες. Γιατί δεν τις θέλω τις β' ομάδες. Τι είπες για β' ομάδες. Γιατί δεν τις θέλω τις β' ομάδες. Ποιος δεν τις θέλει. Να γίνει πρωτάθλημα β' ομάδων. Ποιος είπε δεν τις θέλει. Δεν είπε κανένας ότι δεν τις θέλει. Μην ακούσε. Ποιος δεν τις θέλει. Και γιατί δεν γίνονται. Γιατί θα πρέπει να δαπανίσει κάθε ομάδα κανένα 1,5-2 χαρτιά για να γίνει β' ομάδα. Σε κανονικό πρωτάθλημα χρυσάφε. Γι' αυτό δεν τα θέλουν. Γιατί τώρα δεν έχει. Ωραία. Νταλή. Νταλή, παλικάρι μου, περιμένουν άλλοι δύο. Περιμένουν άλλοι δύο. Επαγγελματικό λέω κι εγώ. Η προπαγάνδα χρήσατε τέλος, έχει τα ωριά της. Ωραία, αυτό πάμε. Περιμένουν άλλοι δύο. Θα φωνάζει ο άλλος. Περιμένουν δύο. Σταματήστε να την κάνετε αφού τέλος. Enough, καλά λέει. Next please. Καλά λέει ο Νταλή. Ναι, καλημέρα. Γεια σας και καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Κώστα. Έχετε 13 λεπτά, πάμε. Ελπίζουμε το τέλος της είναι καλό. Λοιπόν. Επιτέλους να σταματήσει αυτή η μύρλα. Διότι αντί για βάρ, κάποιοι ακροατές θέλουν βουρδουλάρ. Υπέροχο χιούμορ, καταπληκτικό. Ναι, κύριε Κώστα, συνεχίστε. Λοιπόν, ενδεικτικό του κατερινιώτικου πνεύματος, ναι. Απλά, δεν συμμετείχα για αρκετόν καιρό, γιατί ο γιος μου έχει κάτι πονοκεφάλους. Τώρα πιστεύω να τους ξεπεράσουμε, μια και η μαγνητική βγήκε καθαρή. Ολόψυχα και... να πάνε όλα καλά. Ολόψυχα. Αφού είναι δηλαδή καθαρή μαγνητική, μην φοβάστε τίποτα. Και πιστεύω στην 7η αγωνιστική να είναι στο Χαριλάου, γιατί είναι από τους πρώτους ιδρυτές της Super 3 εδώ στην Κατερίνη. Μην τον πιάσει πονοκέφαλος εκείνη την Κυριακή όμως. Δεν ξέρω. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω. Θα δούμε. Αλλά εσείς, Παναγιώτη... Σε θέλουμε κοντά μας, είναι κρίσιμη εβδομάδα αυτή. Έρχεται Τσέλσι, έρχεται ΑΕΚ, ναι. Εσείς οι κατά φαντασία πρωταθλητές. Για την ΑΕΚ λες. Ναι, για τον ΠΑΟΚ λέω. Γιατί για τον ΠΑΟΚ λέω, γιατί άμα συγκριθείτε με την ΑΕΚ σε τρόπια και σε μεταξύ σας συναντήσεις, θα σας πιάσει κατάθλιψη. Κατάθλιψη. Ναι, κατάθλιψη. Έτσι, και στον κύριε Κώστα σε λατρεύω. Μιλάτε για την ομάδα η οποία έχει τη μεγαλύτερη παράδοση ντέρμπι στην Ελλάδα, έτσι. Βέβαια, τι τώρα. 10 χρόνια. Για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. 23 χρόνια. 23 χρόνια. Αυτό τι δίνει κάποιο τρόπο, α πούμε. Απλά υπάρχει μια μαύρη. Και στη Θεσσαλονίκη 10 χρόνια κάποιο άλλο για να κερδίσει. Των 3 ετών. Ποιον? Αλλά Παναγιώτη, 13 πρωταθλήματα και 15 κύπελα, ούτε τον 23ο αιώνα δεν θα έχετε πάρει. Δεν πειράζει. Γεια σας. Στο καλό. Καλημέρα κύριε Κώστα, φιλιά στην πανέμορφη Κατερίνη. Επόμενη γραμμή και τελευταία, μην καλείτε άλλη. Πού να μην συμπαθήσω και τον ΠΑΟΚ. Παπατζή. Καλημέρα αδερφές που ξέρω Βύχης, όνομα και ομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Ανδρέας από τον Μπρόγκ, ο παδός του ΠΑΟΚ. Από τον Μπρόγκ. Μπράβο. Συγχαρητήρια που πήρε τους 32. Στο κύπελο, να είσαι καλά, Ανδρέα. Τσάξα, να είσαι καλά. Αλλά γιατί όμως δεν φιλεράκο θες να παίξεις με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Με Άρη δεν είπα, για τον ΠΑΟΚ. Δεν θέλετε να τον κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Όπως τότε με τον Χάντερσον που έλεγε ο Χάντερσον. Φέρνει 4 γκολ. Για πήγαινε που θα πάει την Τετάρτη με την Τζέλσι να δει την ΠΑΟΚΑΡΑ. Την Πέμπτη είναι. Την Τζέλσι την Τετάρτη από θα την προπόνησε ο ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, πότε είναι. Να δει τον Ζαμπά που θα χωρέσει Βραζιλιάνο και Σάμπα. Όχι, δεν θα τον Γουίλιαν, θα τον Ζαμπά. Δεν θα τον Βραζιλιάνο που κάνει 2 δις, θα τον Ζαμπά. Έλα στην Τουμπάρα, έλα Τζέλσι. Το Ζομπά μη δει. Έλα Τσελσούλα. Το θέμα είναι ποια Τσέλσι θα δούμε. Γιατί μου βγαίνει δημοσιογράφος στο Sky χθες. Πάλι έχει πρόβλημα η Τσέλσι. Δημοσιογράφος, τον οποίο τον πάω πάρα πολύ και μου είναι συμπαθέστατο το παιδί. Τέσσερις από την Τσέλσι, ας πούμε. Και τι λέει. Και τι λέει. Τα δεύτερα θα είναι. Μακάρι ο Αζάρ να μην είναι Τετάρτη στην Τούμπα. Άκουρε, παιδιά, δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος. Τώρα τα γυρίζουμε, ποιοι θα έρθουν και δεν θα έρθουν. Ναι, όχι. Θέλω την Τσέλσι. Την Τσέλσι. Την Τσέλσι θα έρθει και με τα πρώτα και με τα δεύτερα Τσέλσι. Άστο. Γιατί άμα να έρθει και ο ΠΑΟΚ με τον Χατζή Δελιγιάννη. Τα είδαμε και τα πρώτα της τότε από το White Hart Lane. Τον Σιαμπάνη. Φίλε από τον Μπρόγκ. Κατάλαβε. Πάλι πάλι επιλεκτική μνήμη. Κατάλαβε τι γίνεται. Ναι. Πήγαινε να δεις εσύ τον παιχταρά αυτό το Βραζιλιάνο που έχει ο ΠΑΟΚ το Ζαμπά. Και πώς το λένε Ζάμπα. Να δεις τον παιχταρά και
Θα, δεις, θα τον καλέσει μάλλον για την Εθνική Βραζιλία. Κάτι είπε τώρα επόμενο μάτσο. Καλύτερου. Συγχαρητήρια, φιλαράκο. Ανδρέα, σε λατρεύω. Φιλιά στο Μπρόγκ. Σε ζηλεύω, ρε φίλε. Ζει στο Μπρόγκ και μου μιλά για τον Πάοκ, ρε φίλε. Κλήρωση, κλήρωση, κλήρωση. Ευχαριστούμε. Πρέπει να κλείσουμε. Βγάζε εσύ να δώσω εγώ Media Mark. Βάλε μουσικούλα σου σήμερα, τα σήμερα είναι Σοφία Πίτσο, Ελπίδο και τα λοιπά. Έτσι. Η Σοφία που ακούσαμε σήμερα είναι ότι το πέναλτι δεν ήταν στο off Πάοκ. Μάλιστα. Συνεχίστε. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε λιγάκι με Blues Brothers που έγινε χαμό σε ψέ στην έκθεση. Κι άλλο χαρτί σου έδωσα. Τι μου λευκό. Σου έδωσα εδώ. Ξύπνα. Λευκό. Κάτω. Ευχαριστώ, αδερφέ. Όλα στα έχω έτοιμα. Στυλό το δικό μου πήρε. Φέρει μια μέρα στυλό δικό σου. Δεν έχω. Τα δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στου εργαζόμενου προσφορά. Στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι μα. Ξύπνα. Πάμε αφιερωμένο στους ακροατές εκπομπής που χθες το βράδυ χορεύανε μαζί μου στην έκταση στους Blues Brothers. Δεν είναι το Άρια Άρια. Περίμενε. Δυνάμωσε λίγο. Δυνάμωσε λίγο, δυνάμωσε. Το πω εγώ. Me. Everybody. Δεν το ξέρω. Everybody. Πόσα ξέρει. Everybody. Need somebody. Είδες, το ξέρω, είδες, είδες. Σε παραδέχομαι. Μπράβο ρε, μπράβο ρε. Everybody, Pauk somebody. Έτσι, μπράβο. Ναι, ναι. Απίστευτο show. Λοιπόν, Injection Service ήταν κοντά μας και σήμερα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πεις back. Ένας όμως για να το καθαρίσεις. Injection Service στην Κάτω Τούμπα. Απόλλωνος 18 στον κήπο, στον κήπο του καλού και στο injectionservice.gr. Διαμαντής Catering είναι κοντά μας και σήμερα. Αναλαμβάνουμε από ένα πάρτι ενός ατόμου, πάρτι μοναξιάς, μέχρι και παγκόσμιο συνέδριο έως 3.000 άτομα, εταιρικές εκδηλώσεις και γενικά πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Διαμαντής Catering, 18 χιλιόμετρο Παίο, Θεσσαλονίκης Αγίου Αθανασίου, τηλέφωνο 2310-530-525. Διαμαντής Catering, 530-525. Και φυσικά η τεράστια Media Markt δεν ήταν δυνατόν να λείψει από το κλείσιμο της εκπομπής μετά τις διακοπές. Λοιπόν, δίνω πρώτα νικητές για Σοκράτη Μάλαμα, Θανάση Παπακοσταντίνου. Προσκλήσεις διπλές πηγαίνετε απόψε, λίγο πριν τις 9 να πάτε γιατί θα γίνεται χαμός. Ανδρέας Μητσιούλης, Γιώργος Δελίγκας, επαναλαμβάνω, Γιώργος Δελίγκας και Ανδρέας Μητσιούλης, διπλές προσκλησούλες θέατρο γης απόψε. Και πάω Κτσέλσι, Παύλος Τόμας ή Τόμας, Τόμας του Λεβαδιακού παίκτης. Ραφαήλ Ζαμίδης, Πλιασάς Χάρης, Μίχος Κωνσταντίνος και Λεωνίδας Κορονίδης. Παύλος Τόμας, Ραφαήλ Ζαμίδης, Πλιασάς Χάρης, Μίχος Κωνσταντίνος, Λεωνίδας Κορονίδης, η Μαριλής σας λέει τα υπόλοιπα. Έχω φωνή για σήμερα, Άρης Λεβαδιακός, άσο και over και παίξτε anytime Bruno Gamma scorer. Bruno Gamma, Bruno Gamma. Του κομπότη. Τι πήγα να πω, την πράσινη ομάδα. Αν και λατρεύω, Λεβαδιακό, respect, ρεσί. Με Λεβαδιακό μεγάλωσα, έλεος. Τελευταία ανανέωση, παιδιά. Ποιος το άφησε έτσι εδώ. Εκεί. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτά. Αναστασία είχαμε κοντά μας σήμερα. Την ευχαριστούμε από καρδιάς για ό,τι έκανε για εμάς και σήμερα η Αναστασία. Χρόνια πολλά και πάλι στις εορτάζουσες κυρίως της σημερινής ημέρας. Πάω να χτυπήσω αρακά, σεμνό και ταπεινό για υγιεινή δευτεριάτικη διατροφή από το πιπερόν. Σύγχρονο μαγειρίο στην Γεωργίου Παπανδρέου 25, πρώην Ανθέων, όσοι μένετε Ανατολική Θεσσαλονίκη. Και δεν έχετε δοκιμάσει φαγητό του πιπερών, είστε πολύ απλά εγκληματίες πολέμου. Τους χαιρετισμούς μου στα μέλη του Αμερικανικού Περιπτέρου και κυρίως της Lockheed Martin και κυρίως τον Greg, τον πρώην υπτάμενο του Αμερικάνικου Πολεμικού Ναυτικού. Αδέρφια, keep on fucking rocking!